φυλάει τα μάτια μου το φως καινούργια μέρα. Και ένας ήλιος σαν μαγνήτης με τραβά. Κράτα το χέρι μου, μη φύγω στον αέρα. Πες μου αν μείνω πως θα πάνε όλα καλά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον ανανεωμένο Life and Health. Μπορεί αυτή η ομιχλώδης περίοδος που διανύουμε να μην μας επέτρεψε να ανταμώσουμε νωρίτερα, όμως ορίστε, τώρα είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας και με συνοδοιπόρους εσάς, αλλά και με τα φώτα καταξιωμένων επιστημόνων, θα επιχειρήσουμε να υλοποιήσουμε ένα εναλλακτικό ταξίδι στο Life and Health. Ένα ταξίδι επιστημονικής γνώσης, πνευματικής καλλιέργειας και προσωπικής ανακάλυψης. Σύμφωνα με το μεγάλο αφορισμό του Ιπποκράτη, ο βίος βραχής. Η δε τέχνη, μακρύ. Ο δε καιρός οξύς, η δε πείρας φαλερή και η δε κρίσης αλεπή. Και με αυτά τα διαχρονικά λόγια του πατέρα της σύγχρονης ιατρικής, θα καλωσορίσουμε κοντά μας δύο εξαίρετους καλεσμένους, με τους οποίους θα δούμε πώς είναι εφικτό η ιατρική, η κοσμητολογία και η διατροφολογία να ενυπάρξουν σε ένα ασφαλές, υγιές, ζεστό και υπερσύγχρονο περιβάλλον. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Κώστα και την κυρία Καλλιόπη Καραμανολάκη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Κώστα, κυρία Καραμανολάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας και που κάνετε ποδαρικό στην πρώτη μας εκπομπή. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχόμαστε επιτυχία στο καινούργιο σας εγχείρημα, στο καινούργιο σας πόνημα. Η περιφερειακή τηλεόραση έχει ανάγκη τέτοιων εκπομπών και πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσετε μια εκπομπή που θα αναβαθμίσει την ενημέρωση στον χώρο της υγείας, κάτι που είναι τόσο ανάγκη στις μέρες μας. Σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Και σίγουρα θα φέρετε νέα πνοή στην κριτική τηλεόραση. Ευχαριστώ. Πιο φρέσκια. Πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οραματιστές και οι δύο, και σήμερα επιστημονικά υπεύθυνοι των υπερσύγχρονων κλινικών Oasis Med σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Σωστά. Σωστά. Πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να σας βρούμε σε τρία διαφορετικά μέρη της Κρήτης. Οι ίδιοι ασθενείς μας το υπέβαλαν. Κύριε Κώστα, να πούμε τώρα για εσάς, διδάκτορ Πανεπιστημίου Κρήτης, αγκιοχειρουργός, με πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο σε περιγραφές νέων χειρουργικών τεχνικών, αλλά και με δημοσιεύσεις, οι οποίες έχουν βραβευτεί διεθνώς. Κύριε Καραμανολάκη, εσείς δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, με πολυετή εμπειρία σε αισθητικές και δερματοχειρουργικές επεμβάσεις, αλλά και επιστημονικά υπεύθυνη της κλινικής Oasis Med Laser Derma Clinic. Με τιμάτε ιδιαίτερα με την παρουσία σας, ειλικρινά. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά και μαζί θα συζητήσουμε δύο διαφορετικά αλλά συνάμα σημαντικά θέματα, τα οποία έχουν κοινό σημείο την κοίηση. Αυτό το ευαίσθητο και πολύτιμο ταξίδι για την ενδυνάμει μητέρα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μας χαρά. Και είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που πιστεύω ότι και από τις δύο ειδικότητες υπάρχουν πάρα πολλά σημεία και θέματα τα οποία μπορούμε να αναλύσουμε και να συζητήσουμε και να βοηθήσουμε τις μέλουσες μητέρες. Κύριε Κώστα, θα ξεκινήσουμε με εσάς, καθώς θα συζητήσουμε για τις φλεβικές παθήσεις των κάτω άκρων που μπορούν να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της κοίησης. Όμως θα ήθελα λίγο να το πάρουμε από την πολύ αρχή του το ζήτημα, ενώ παράλληλα θα βλέπουμε και στην οθόνη μας δύο εικόνες, οι οποίες απεικονίζουν δύο σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ιατρικά. Το ένα είναι το Ιερό Ανάγλυφο του Λυσιμαχίδη και το άλλο ο γνωστός Αιγυπτιακός Ιατρικός Πάπυρος του Έμπερς. Σε αυτό το σημείο να πούμε βέβαια στους τηλεθεατές πως μελετώντας σπουδαίους ιατρούς της αρχαιότητας διακρίνουμε πως υπάρχει μια πληθώρα αναφορών στις φλέβες, γεγονός το οποίο υποδεικνύει πως οι κυρσίοι αποτελούσαν ένα μείζον καθημερινό πρόβλημα της εποχής. Άρα αυτό το αποδεικτικό στοιχείο, κύριε Κώστα, θα πρέπει ίσως να μας παρακινήσει στο να ασχοληθούμε και να μάθουμε περισσότερα για τη λειτουργία των αγκείων στον ανθρώπινο οργανισμό. Έχετε πάρα πολύ δίκιο και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η φλεβική ανεπάρκεια ή αλλιώς χρόνια φλεβική νόσος είναι μια πάθηση που απασχολεί περίπου τους μισούς και παραπάνω ενήλικες.
Άρα ευλόγως απασχόλησε τους ανθρώπους από αρχαιοτά των χρόνων και υπάρχει όντως από τις πρώτες επίσημες επιστημονικές καταγραφές που έχουμε. Είχαν ασχοληθεί με τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας γιατροί όπως ο Γαλινός, ο Ιπποκράτης κτλ. Άρα αυτή η τόσο συχνή και σημαντική πάθηση είναι λογικό να έχει απασχολήσει τους ανθρώπους από τα πολύ παλιά χρόνια και φυσικά εξακολουθεί να αποτελεί και σήμερα. Και αν θέλουμε να το συνδέσουμε και να το εστιάσουμε με την εγκυμοσύνη, κακά τα ψέματα, οι περισσότερες γυναίκες τουλάχιστον που πάσχουν από φλεβική ανεπάρκεια αναφέρουν ή συσχετίζουν τη δημιουργία αυτής της πάθησης με τις εγκυμοσύνες τους. Και αυτό έχει την εξήγησή του, γιατί πραγματικά η εγκυμοσύνη, η διαδικασία της εγκυμοσύνης, αποτελεί, θα έλεγα, ένα πειραματικό μοντέλο για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί η φλεβική ανεπάρκεια. Άρα υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο. Φυσικά και υπάρχει σχέση. Και όταν λέω ότι είναι το πειραματικό μοντέλο για να δημιουργήσει φλεβική ανεπάρκεια, ας το εξηγήσουμε λίγο απλά. Εγώ πιστεύω ότι όταν εξηγούμε κάτι με απλό τρόπο που να γίνει κατανοητό στον κάθε άνθρωπο, αυτό μένει μέσα του και μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής και να εφαρμόσει και όλα τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής της δημιουργίας ή επιδείνωσης της πάθησης. Γιατί λοιπόν δημιουργείται φλεβική ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Υπάρχουν κάποιες πολύ απλές εξηγήσεις. Πρώτα απ' όλα, οι φλέβες είναι τα αγγεία τα οποία επιστρέφουν το αίμα στην καρδιά. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνεται ο κυκλοφορούν όγκος αίματος έως και 25% προς το τέλος της εγκυμοσύνης. Πολύ απλά είναι και το αίμα του νέου ανθρώπου που υπάρχει μέσα στο σώμα της γυναίκας. Άρα περισσότερο αίμα, οπότε θα φέρει μια διόγκωση των φλεβών. Το άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι οι ορμονικές μεταβολές οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κυρίως η αύξηση των επιπέδων προγεστερόνης, είναι η χρήσιμη ορμόνη της κοίησης, η ορμόνη που κρατάει κολλημένο τον πλακούντα πάνω στη μήτρα και εξασφαλίζει την ανάπτυξη του εμβρίου, αλλά αυτή η ορμόνη δυστυχώς διαλύει τις φλέβες, φέρνει πολύ μεγάλη διάταση, πολύ μεγάλο ξεχύλωμα θα το λέγαμε λαϊκά, στις φλέβες των κάτω άκρων και όχι μόνο. Το τρίτο είναι η αύξηση της πίεσης. Ο νέος άνθρωπος, ο οποίος αναπτύσσεται μέσα στην πίελο της μητέρας, πιέζει όλα τα αγγεία της περιοχής, ουσιαστικά αναπαύεται, κάθεται, κοιμάται, αναπτύσσεται πάνω στις λαγόνιες φλέβες και αυτό εμποδίζει το αίμα από τα κάτω άκρα να επιστρέψει προς την καρδιά. Άρα αναφέραμε τρεις αιτίες οι οποίες προκαλούν δυσκολία στην επιστροφή του αίματος προς την καρδιά, χαλάρωση των φλεβών και αύξηση του αίματος. Άρα, να γιατί οι περισσότερες γυναίκες βλέπουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τα πόδια τους να πρίζονται βαριά, κουρασμένα, να καίνε, να μουδιάζουν και να γεμίζουν ένα σωρό πολύχρωμες, ποικιλόμορφες φλέβες, οι οποίες φέρνουν ανησυχία, επηρεάζουν την αισθητική τους και πολλές φορές δημιουργούν και παρεξηγήσεις. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει ένας κίνδυνος αιμορραγίας? Πολύ ωραία η ερώτησή σας και με αφορμή αυτή την ερώτηση θα ήθελα να διευκρινίσω 2-3 πράγματα που πολλές φορές δημιουργούν συγχύσεις και παρεξηγήσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, που να το σημειώσουμε ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι πάθηση. Έτσι, είναι μια φυσιολογική κατάσταση που ο ανθρώπινος οργανισμός με θαυμαστούς τρόπους δίνει λύσεις και τροποποιεί τις διάφορες λειτουργίες έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτό το ιερό έργο της δημιουργίας και της συνέχισης της ζωής. Έτσι, υπάρχουν τρόποι και δεν είναι ασθένεια η εγκυμοσύνη. Ας διευκρινίσουμε λοιπόν μερικά απλά πράγματα. Γιατί υπάρχουν μεγάλες παρεξηγήσεις. Δεν διατρέχουν οι εγκυμονούσες οι οποίες έχουν φλεβική ανεπάρκεια κανέναν ιδιαίτερο αυξημένο κίνδυνο ούτε για την πρόκληση θρομβώσεων ούτε για την πρόκληση αιμορραγιών όταν δεν συντρέχουν και άλλοι ιατρικοί λόγοι. Επαναλαμβάνω, όταν μιλάμε για την απλή φλεβική ανεπάρκεια, την ανεπίπλεκτη. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει θρομποφιλία, αν δεν υπάρχει παχυσαρκία, αν δεν υπάρχουν άλλα χρόνια συστηματικά νοσήματα που μπορεί να επιβαρύνουν την εγκυμοσύνη. Μια υγιής εγκυμονούσα, η οποία έχει και κάποιες ευριαγίες ή κάποιους μικρούς κυρσούς, δεν διατρέχει κανέναν ιδιαίτερο κίνδυνο. Μπορεί απλώς να της παρουσιαστεί φλεβική ανεπάρκεια ή να επιδεινωθεί. Μέχρι εκεί. Οι πιο σημαντικές επιπλοκές οι οποίες μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και έχουν σχέση με φλεβική παθολογία έχουν σχέση με τους κυρσούς που αναπτύσσονται εσωτερικά γύρω από την περιοχή της μήτρας ή των παραμητρίων ή ακόμα και εσωτερικά του κόλπου ή και στα εξωτερικά γενετικά όργανα. Είναι η καλούμενη κυρσή της εγκυμοσύνης ή πιελική ανεπάρκεια, που είναι μια συχνή πάθηση σε πολύτοκες κυρίως γυναίκες, δηλαδή παρουσιάζεται μετά την δεύτερη ή τρίτη εγκυμοσύνη. Τις περισσότερες φορές θα διαδράμει ανεπίπλεκτα και δεν θα το καταλάβουν καν δηλαδή. Οι γυναίκες. Ναι. Τώρα, η αίσθηση που υπάρχει ότι αυτές οι γυναίκες έχουν αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης ή αιμορραγίας, πάλι να το διευκρινίσουμε ότι εφόσον δεν συντρέχουν
άλλοι λόγοι. Αν δεν υπάρχουν άλλα χρόνια προβλήματα υγείας, δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ούτε και χρειάζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις. Θα πούμε στο τέλος ποιες είναι οι προφυλάξεις. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, η απόφαση για τον τρόπο του τοκετού. Δηλαδή, έρχονται πολλές φορές αγχωμένες εγκυμονούσες, οι οποίες έχουν κυρσούς στα εξωτερικά γενετικά όργανα, και ρωτούν τον αγιοχειρουργό αν πρέπει να υποβληθούν σε κεσαρική τομή ή σε φυσιολογικό τοκετό. Η απόφαση αυτή αφορά τον μαιευτήρα και μόνο. Έχει σχέση με την εμπειρία του μαιευτήρα και με εκτίμηση κάποιων παραμέτρων και παραγόντων λίγο πριν τη στιγμή του τοκετού. Τίποτε δεν αποκλείεται. Μπορεί μια γυναίκα με κυρσούς να γεννήσει και φυσιολογικά, μπορεί να γεννήσει και με κεσαρική. Εντάξει, αυτό είναι μια απόφαση που θα πάρει ο μαιευτήρας λίγο πριν τον τοκετό. Βέβαια, ένας τέτοιος τοκετός θα πρέπει να γίνει σε ένα οργανωμένο περιβάλλον. Δεν γεννάει μια τέτοια γυναίκα στο σπίτι της, ούτως ή άλλως δεν γεννάνε γυναίκες στα σπίτια του σήμερα. Πρέπει να είναι σε οργανωμένο περιβάλλον κλινικής και να υπάρχει αιμοδοσία και ένας χειρουργός μαιευτήρας. Η ανάγκη να παρίσταται αγιοχειρουργός συνήθως δεν υπάρχει, γιατί ούτως ή άλλως το σύστημα υγείας είναι τέτοιο που αν χρειαστεί κάπου αγιοχειρουργός θα μπορέσει να δώσει τη βοήθειά του. Ποια είναι τα συχνότερα αίτια εκδήλωσής τους? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την απλή φλεβική ανεπάρκεια, δηλαδή την εμφάνιση κυρσών και ευρεγγυών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι παράγοντες οι οποίοι υπάρχουν είναι κυρίως 5. Το πιο σημαντικό σίγουρα είναι η κληρονομικότητα. Όταν έχει η μητέρα, η πιθανότητα να εκδηλώσει φλεβική ανεπάρκεια η κόρη είναι γύρω στο 50-60%. Από εκεί στερα παίζουν ρόλο η ορθοστασία και ειδικά η εργασιακή ορθοστασία, η καθιστική ζωή, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, τα παραπανήσια κιλά, η αυξομοιώση του σωματικού βάρους, οι πολλές ή πάνω από 2 εγκυμοσύνες ή εγκυμοσύνες σε μικρή ηλικία, κάτω από τα 25, και τέλος ίσως και η χρόνια λήψη αντισυλληπτικών φαρμάκων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιελική ανεπάρκεια ή αλλιώς τους κυρσούς της εγκυμοσύνης, εκεί δεν είναι τόσο σαφή τα πράγματα. Η παχυσαρκία έχει συσχετιστεί, όπως και η πολυτοκία, δηλαδή είναι συχνή σε γυναίκες οι οποίες έχουν συνήθως πάνω από 3 τοκετούς. Σύμφωνα πάλι με την Ιπποκρατική Ιατρική, κάλλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει. Ποιες είναι οι πολύτιμες συμβουλές σας στις ενδυνάμει μητέρες όσον αφορά την πρόληψη για την αποφυγή αγκιακών παθήσεων? Πολύ σωστά. Πάντα η πρόληψη παίζει το σημαντικότερο ρόλο και ειδικά τώρα όταν μιλάμε για μια πάθηση την οποία λέμε ότι απασχολεί το μισό ενήλικο πληθυσμό. Αλίμονο αν δεν υπάρχει πρόληψη. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη, πρέπει να ενημερωθούν οι άνθρωποι και πρέπει να ρυθμίσουν όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορεί να βοηθήσουν στην αποφυγή ή στην ταχύτερη επιδείνωση της φλεβικής ανεπάρκειας. Ποιοι είναι αυτοί? Την κληρονομικότητα επί του παρόντος δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε, στο μέλλον ελπίζουμε. Προς το παρόν δεν μπορούμε. Από εκεί και ύστερα, η ρύθμιση του σωματικού βάρους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να διατηρούμε ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος για πάρα πολλούς λόγους, μέσα αυτούς είναι και η πρόληψη της φλεβικής ανεπάρκειας. Το άλλο πολύ σημαντικό, ο τρόπος ζωής. Η φλεβική ανεπάρκεια, μάλλον, είναι το αντίτιμο της όρθιας τάσης του ανθρώπινου γένους. Δεν υπάρχει σε κανένα άλλο είδος στο ζωικό βασίλειο και έχει σχέση με την ορθοστασία. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές εργασίες που έχουν ορθοστασία. Να αλλάξουμε δουλειά, μάλλον είναι δύσκολο. Να βάλουμε όμως φυσική δραστηριότητα. Να υιοθετήσουμε φυσική δραστηριότητα, η οποία να περιλαμβάνει κυρίως μικρής και μέτριας έντασης, αλλά παρατεταμένης διάρκειας αερόβια άσκηση. Είτε περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι, χορός, ποδήλατο, step. Απλά φθηνά προσιτά στον καθένα πράγματα. Ακόμη και επί κορονοϊού. Εντάξει. Νομίζω ότι τώρα με τον κορονοϊό μας έγινε και περισσότερο συνήθεια η επαφή με τη φύση, το περπάτημα, η σωματική άσκηση. Ναι, και είναι κάτι που είναι καλό να υιοθετηθεί και να παραμείνει στη ζωή των ανθρώπων. Εντάξει, δεν λέμε ότι μια γυναίκα δεν θα πάρει αντισυλληπτικά, ειδικά αν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι, ούτε ότι δεν θα κάνει παιδιά για να αποφύγει την εκδήλωση φλεβικής ανεπάρκειας. Αλλά εάν τηρήσει τα μέτρα αυτά που είπαμε, ελαττώνονται σημαντικά οι πιθανότητες. Το τελευταίο δεν θα αρέσει ίσως, αλλά η πιο αποτελεσματική μορφή συντηρητικής αντιμετώπισης που έχουμε για την πρόληψη της φλεβικής ανεπάρκειας αλλά και για την ανακούφιση των ονοκλημάτων αυτής είναι η συστηματική χρήση ελαστικών καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης. Πραγματικά είναι το σημαντικότερο και πρέπει να υιοθετηθούν ειδικά από τους ανθρώπους που έχουν εργασιακή ορθοστασία ή παραπανήσια κιλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πολύ σημαντικά τα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Κυρία Καραμανουλάκη, μαζί θα συζητήσουμε για Total Mommy Makeover. Δηλαδή για δερματικές παθήσεις, οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της κοίησης, είτε στο σώμα είτε στο πρόσωπο. Πράγματι, ενώ η φύση μας έχει πρικίσει
να μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό το υπέροχο αγαθό που είναι το μωρό μας, από την άλλη όμως μας προβληματίζει κάποιες φορές η όλη αυτή η διαδικασία και οι αλλαγές που επιφέρει στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα μας αυτή η όμορφη διαδικασία της σκύησης και του τοκετού αμέσως μετά. Ωραία, ποια είναι τα συνηθέστερα προβλήματα, οι συνηθέστερες παθήσεις που μπορούν να προκύψουν σε μια μανούλα, στο πρόσωπο για παράδειγμα? Ξεκινώντας από το πρόσωπο, η συνηθέστερη δερματική πάθηση που θα μπορούσα να αναφέρω και που αφορά μεγάλο ποσοστό των εγκύων είναι το μέλασμα. Μέλασμα ή μάσκα της εγκυμοσύνης ή χλώασμα, όπως αναφέρεται συχνά, η οποία έτσι κι αλλιώς αγαπά τις γυναίκες και μπορεί να αναπτυχθεί και σε περιπτώσεις εκτός κοίησης. Κύριε Καραμανολάκη, θέλουμε τώρα να μας πείτε πώς εκδηλώνεται το μέλασμα, πώς μπορούμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει το μέλασμα στο πρόσωπό μας? Το μέλασμα εκδηλώνεται συνήθως με τη μορφή συμμετρικών καφέ ή γκρίζο καφέ κυλίδων στο μέτωπο κυρίως, στα ζυγωματικά, στο άνω χείλος, στο πηγούνι εγκύων γυναικών και που οφείλεται στην υπερέκριση της μελανινοτρόπου ορμόνης, των ιστρογόνων και της προγεστερόνης κατά τη διάρκεια του δεύτερου ή και του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης. Σαφώς συσχετίζεται και με την έκθεση στον ήλιο και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβουλή που λέμε στις εγκύους, όταν ήδη αρχίζει να εμφανίζεται το μέλασμα, είναι να προσέχουν πάρα πολύ την έκθεση στον ήλιο. Ωραία, κυρία Καραμανολάκη, σε αυτό το σημείο θέλω να μας πείτε τώρα ποιες είναι οι εξατομικευμένες μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονται στις υπερσύγχρονες κλινικές σας ώστε να αντιμετωπιστεί το μέλασμα. Η θεραπευτική προσέγγιση η οποία θα ακολουθηθεί εξαρτάται από τον τύπο του μελάσματος, δηλαδή αν αυτό είναι επιφανειακό, δηλαδή η συσσόρευση μελανίνης βρίσκεται στα επιφανειακά στρώματα της επιδερμίδας ή είναι βαθύτερο ή και μεικτό, δηλαδή και σε πιο βαθιά στρώματα και στην επιφάνεια. Σαφώς το καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι το επιφανειακό μέλασμα είναι πολύ πιο εύκολο στο χειρισμό του. Και θέλω επίσης να αναφέρω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που το μέλασμα συντηρείται και τροφοδοτείται από μία παθολογική αγκίωση που δημιουργείται κάτω από το δέρμα, οπότε εκεί ο γιατρός, ο εξειδικευμένος δερματολόγος κυρίως, θα πρέπει να χειριστεί και την παθολογική αγκίωση. Άρα, όταν υπάρχει παθολογική αγκίωση που τροφοδοτεί το δέρμα μας με μελανίνη, θα πρέπει να δουλέψουμε σε επίπεδο αγκίων. Στην περίπτωση αυτή, πολύ χρήσιμα και μάλλον μοναδικό όπλο αποτελεί το παλμικό λέιζερ χρωστικής, το οποίο διαθέτουμε στην κλινική μας, ώστε να θεραπεύσουμε την παθολογική αγκίωση και έτσι την αιτία του μελάσματος. Όσον αφορά τη διαχείριση της μελανίνης στην περίπτωση του μελάσματος, το πίκο λέιζερ είναι το πιο σύγχρονο και το πιο μοντέρνο όπλο στην θεραπεία αυτή. Ποια είναι η υπεροχή αυτού του λέιζερ? Πίκο, ο κόσμος δεν το ξέρει το πίκο ακόμα στην ουσία. Είναι πάρα πολύ καινούριο στην ιατρική τεχνολογία. Το πίκο λέιζερ ρίχνει τον παλμό του, την ενέργειά του σε πίκο σεκόντ. Αυτό το καθιστά ανώδυνο και ταυτόχρονα καταστρέφει τη μελανίνη, τη διασπά σε πάρα πολύ μικρά σωματίδια τα οποία μετά απορροφώνται από το μακροφάγα του δέρματος και θεραπεύουμε το μέλασμα. Πόσες συνεδρίες χρειάζονται ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα του μελάσματος? Η λέξη οριστικά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν θα έχουμε οριστική επίλυση του μελάσματος ή αν αυτό δεν υποτροπιάζει. Γιατί το μέλασμα, κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να έχει εξάρσεις και υφέσεις. Στις αρχόμενες κυρίως περιπτώσεις, 2 έως 4 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 3-4 εβδομάδων είναι αρκετές. Αλλά σε πιο προχωρημένες και πολύ εγκατεστημένες μορφές, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται και κάποια συντήρηση ώστε να μην δώσουμε τη δυνατότητα στο μέλασμα να ξαναβγεί στην επιφάνεια. Ταυτόχρονα με το laser πίκο ή το pulse dye laser θα πρέπει η κοπέλα που πάσχει από μέλασμα να χρησιμοποιεί και κάποια θεραπεία στο σπίτι με ειδικές κρέμες. Και ποιες είναι αυτές? Είναι το τρανεξαμικό οξύ ή υδροκινόνη. Αυτές είναι ειδικές λευκαντικές ουσίες που μας βοηθάνε πολύ στη φλεγμονή και στην θεραπεία του μελάσματος.
Ωραία. Να μας πείτε τώρα και τα συνηθέστερα νοσήματα που εκδηλώνονται στο σώμα κατά τη διάρκεια της κοίησης. Πράγματι, το σώμα στη γυναίκα αλλάζει αμέσως μετά την εγκυμοσύνη. Και λόγω και της αυξομοίωσης του βάρους, φαντάζομαι. Βέβαια, παίζει τεράστιο ρόλο αυτό, γιατί στα σημεία κυρίως που αυξομοιώνεται το βάρος, εκεί μπορεί να δημιουργηθούν ραβδώσεις, οι ραγάδες κατά κόσμον. Οπότε οι ραγάδες αυτές δεν είναι όμορφες για την κοπέλα και δεδομένου ότι το 75 με 90% των γυναικών έτσι κι αλλιώς στη ζωή τους θα εμφανίσει ραγάδες, στην εγκυμοσύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα. Και φυσικά οι έφηβες μαμάδες είναι πολύ πιο επιρρεπείς να εμφανίσουν δερματικές ραβδώσεις από αυτές που θα κυοφορήσουν για πρώτη φορά στην ενήλικο ζωή. Κυρία Καραμανολάκη, φαντάζομαι πολλές μανούλες που μας βλέπουν θα έχουν το εξής ερώτημα. Μπορεί να θεραπευτεί αυτό και με ποιο τρόπο? Πάρα πολύ σωστή η ερώτηση και η απάντηση είναι ναι, όταν οι ραβδώσεις, παύλα ραγάδες, είναι φρέσκες. Όταν έχουν ένα ροζ πυθμένα, οι ραβδώσεις μπορούν να θεραπευτούν με pulse dye laser και να μην φαίνονται καθόλου. Άρα η μαμά με το που γεννάει δεν πρέπει να περιμένει να σταματήσει το θυλασμό ή οτιδήποτε, γιατί το λέιζερ θα προκαλέσει κάτι αρνητικό στο μωρό της. Είναι πολύ ακίνδυνο το λέιζερ αυτό, δράσει επιφανειακά και τι κάνει, καταστρέφει την παθολογική αγγείωση. Γι' αυτό είναι κόκκινες αυτές οι ραγάδες, γιατί ξεκινάνε και θέλουν να αιματωθούν και να δημιουργηθούν, να εγκατασταθούν οι άσπρες σουλές. Οι άσπρες σουλές μετά είναι δύσκολο να θεραπευτούν. Τώρα πάλι θα αναφερθώ στο Pico Fraxel Laser, το οποίο είναι πολύ καινοτόμο λέιζερ και μας δίνει πολλές υποσχέσεις στη θεραπεία των λευκών εγκατεστημένων ραγάδων. Τι είναι η ραγάδα η εγκατεστημένη? Στην ουσία είναι μια ουλή. Εμείς λοιπόν πρέπει να διώξουμε αυτήν την ουλή. Οι θεραπείες είναι τραυματικές, ήθελα να αναφέρω, για να μην φοβούνται οι κυρίες, είτε στην περίπτωση των κόκκινων ραβδώσεων, είτε στην περίπτωση των λευκών ραβδώσεων, οι θεραπείες είναι τραυματικές. Θέλουμε αποφυγή του ήλιου όταν κάνουμε τις θεραπείες και τα μεσοδιαστήματα είναι περίπου 2 εβδομάδες με 1 μήνα. Οπότε τα αποτελέσματα είναι πολύ ευίωνα και στην περίπτωση των ραβδώσεων. Κυρία Καραμανολάκη, τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Από τη στιγμή που θα γεννήσει μια μητέρα, πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να μεσολαβήσει ώστε να επισκεφτεί το ιατρείο σας? Ιατρικά δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη ως το πότε να έρθει στο ιατρείο μας. Και μάλιστα όσο νωρίτερα έρθει, τόσο πιο γρήγορα προλαβαίνουμε τις βλάβες σε αρχόμενα στάδια και μπορούμε να τις θεραπεύσουμε σιγουρότερα και νωρίτερα. Ιατρικά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς το χρόνο παρέμβασης, αρκεί και η μανούλα, η φρέσκια μανούλα, να νιώθει την ανάγκη να το κάνει και να είναι έτοιμη. Πάρα πολύ ωραία. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας έτσι συνάντησης. Σας ευχαριστώ ολοψύχως για τις επιστημονικές σας τοποθετήσεις και είναι σίγουρο ότι θα τα ανταμώσουμε και πάλι σύντομα εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στο καινούργιο συγχείρημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Oasis Med, λοιπόν, ιδιαίτερα διαμορφωμένοι χώροι, τους οποίους περιβάλλουν υπερσύγχρονα μηχανήματα και με οικοδεσπότες, φιλόξενους και καταξιωμένους επιστήμονες. Και επειδή ένα υγιές σώμα με ένα δροσερό πρόσωπο ταιριάζουν απόλυτα με ένα λαμπερό και φωτεινό χαμόγελο, πάμε να δούμε το βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς και επιστρέφουμε να υποδεχτούμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Λόλη. Θα ήθελες να μας πεις πόσο συχνά πας στον οδοντίατρο? Κάθε 6 μήνες. Καθαρισμό κάνεις? Ναι, κάθε 6 μήνες. Ποια είναι η σχέση σας με τον οδοντίατρο? Είναι αρκετά καλή.
Τώρα θα χρειαστεί να πάω να βγάλω 4 κρονιμίτες, αλλά όλα καλά. Έχετε επέμβει ποτέ αισθητικά στα πόδια σας? Όχι, ποτέ. Και όχι, δεν χρειάστηκε ποτέ. Λεύκανση? Ποτέ. Πόσο ωφέλιμο είναι το χαμόγελο για τον άνθρωπο? Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Εδώ μιλάει μια ψυχολόγος. Το πιο σημαντικό βασικά, γιατί το να χαμογελάς το μεταδίδεις και στον άλλον μια θετική ενέργεια, οπότε και να φαίνεται κιόλας. Αλλά εντάξει, ακούγεται και από τη φωνή κάτι γι' αυτό. Στο περίγυρο σας υπάρχουν άνθρωποι που χαμογελάνε συχνά? Ναι. Σας επηρεάζει αυτό συναισθηματικά? Ναι, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και την ψυχολογία σου και γενικά θεωρώ ότι είναι υγεία το να χαμογελάς και να το μεταδίδεις στον άλλον. Το όνομά σου? Μέρη. Μέρη μου, πόσο συχνά πας στον οδοντίατρο? Σήμερα έχω ραντεβού. Τι θα κάνεις? Καθαρισμό. Κάθε πότε κάνεις καθαρισμό? Μια φορά το χρόνο. Λεύκανση έχεις κάνει ποτέ? Όχι. Μπόντινγκ ρητινών, όπως προσελάνεις? Όχι, όχι, τίποτα. Θα σε ενδιαφέρει κάποια στιγμή στο μέλλον? Όχι. Προτιμώ τα φυσικά πράγματα. Πόσο ωφέλιμο θεωρείς ότι είναι ένα χαμόγελο? Πάρα πολύ. Χωρίς χαμόγελο, θεωρώ χαμένη μέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου? Στέλιος. Στέλιο, κάθε πότε πηγαίνεις στο οδοντίατρο? Κάθε 2 μήνες. Τι κάνεις ακριβώς? Καθαρισμό, αυτό, τίποτα. Λεύκανση έχεις κάνει ποτέ? Καθαρισμό. Όχι. Πόσο πολύτιμο θεωρείς ότι είναι ένα χαμόγελο? Πολύ πολύτιμο. Πόσο επηρεάζει την ψυχολογία σου να βλέπεις χαρούμενους ανθρώπους? Χαίρομαι και εγώ ίδιος. Για το χαμόγελο έχετε να μας πείτε κάτι? Το χαμόγελο έχει χαθεί από τότε που μπήκε η μάσκα. Βλέπουμε τώρα μόνο τα μάτια. Τα πάντα είναι το χαμόγελο. Ένα χαμόγελο μπορεί να σου φτιάξει τη μέρα, πιστεύω. Ζαχαρένια μου, σ' αρέσει να χαμογελάς? Ναι, πολύ. Και ποιος χαμογελάει πιο πολύ στην οικογένεια, η μαμά ή ο μπαμπάς? Και οι δύο. Ζαχαρένια μου, θα μας δώσεις και ένα μήνυμα για τον κόσμο που μας παρακολουθεί? Ναι, θέλω όλος ο κόσμος πάντα να χαμογελάει. Σ' αρέσει να χαμογελάς συχνά? Πάρα πολύ. Σου αρέσει πολύ να βλέπεις και τους ανθρώπους γύρω σου να χαμογελάνε? Ναι. Ποιος χαμογελάει πιο πολύ στην οικογένεια, η μαμά ή ο μπαμπάς? Η μαμά. Εσείς χαμογελάτε συχνά? Πάρα πολύ. Πόσο επηρεάζει ένα χαμόγελο τη ζωή σας? Νομίζω αρκετά σημαντικά. Είμαι και στον κλάδο του τουρισμού εδώ και 30 χρόνια, οπότε έχω μάθει να ζω μέσα από το χαμόγελο. Πάντα έλεγα κι εγώ ότι στα ξενοδοχεία ο φιλοξενούμενος αντικατοπτρίζοντας σε ένα χαμόγελο είναι η πρώτη του θετική εικόνα
και πηγάζει πραγματικά μέσα από την καρδιά μας αυτό. Γεια σου! Πώς σε λένε? Βάσια. Βάσια μου, γελά συχνά? Ναι. Πάρα πολύ συχνά? Ναι. Σ' αρέσει το χαμόγελο? Ναι! Κύριε Λόλη, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε κοντά μας και μας θυμάται ιδιαίτερα με την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήδη τώρα σκέφτομαι τα παιδικά αυτά χαμόγελα που είδαμε στο βίντεο προηγουμένως. Εννοείται, όχι μόνο οι ενήλικες, πρέπει και τα παιδάκια να έχουν ωραία χαμόγελα. Θα τα συζητήσουμε αυτά εκτενέστερα σε λίγο. Πρώτα να σας παρουσιάσουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Είστε οδοντίατρος, επιδερματολόγος, αισθητικός οδοντίατρος από Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Ακριβώς, με γέννημα θρέμα του New York University. Μέχρι πέρυσι ήμουν και καθηγητής εκεί πέρα. Ακόμη κάνω διαλέξεις, αλλά πλέον είμαι πιο πολύ στην Ελλάδα. Ωραία, να πούμε και στους τηλεθεατές πως είστε και ιδρυτής επιστημονικά υπεύθυνος τριών υπερσύγχρονων ιατρείων σε Πάρο, Ρέθυμνο και Αθήνα. Οπότε μπορούν να σας επισκεφτούν και στα τρία αυτά ιατρεία. Παντού είμαστε, να έχουν πιάσει Κυκλάδες, Κρήτη και Αττική. Πάρα πολύ ωραία. Και με όλη αυτή την πλούσια επιστημονική πορεία που διαθέτεται, κύριε Λόλη, θέλουμε τώρα να μας πείτε πόσο πολύτιμο είναι το χαμόγελο για τη ζωή μας. Το χαμόγελο νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και το καταλαβαίνουν σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Έλληνες. Τι θέλω να πω, ότι πολλοί είχαν παραμελήσει το στόμα τους, αλλά τελευταία έχει γίνει της μόδας. Αν δεν υπήρχε και η κρίση που χτύπησε ολόκληρο τον κόσμο, θα ήταν ακόμη πιο διαδεδομένη η αισθητική, οντιατρική, τα ωραία χαμόγελα. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι πάει πολύ καλά όλη η Ελλάδα και φτιάχνουν τα χαμόγελά τους πλέον, δεν είναι όπως παλιά. Τώρα, το χαμόγελο είναι πάρα πολύ βασικό γιατί είναι το πρώτο πράγμα που φαίνεται. Το πρώτο πράγμα που φαίνεται δεν είναι τα μάτια, είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι τα δόντια, το χαμόγελο. Οπότε, έχουν γίνει και έρευνες που αποδεικνύεται πόσο καλύτερα νιώθουν οι άνθρωποι με ένα ωραίο χαμόγελο. Ότι μπορούν να βρουν πιο εύκολα δουλειές, μπορούν να βρουν πιο εύκολα συντρόφους, μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους πιο εύκολα. Άρα, ένα χαμόγελο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο ότι μπορεί κάποιος να φάει καλά, όχι ότι δίνει και μια ποιότητα ζωής καλύτερη, ποιότητα ζωής όμως και ψυχολογική. Οπότε ναι, το χαμόγελο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένο το πώς επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου το χαμόγελο. Βεβαίως, δεν είναι μόνο η δική μας άποψη, είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένο αυτό. Κύριε Λόλη, παρατηρούμε πως τον τελευταίο καιρό ο κόσμος δίνει όλο και περισσότερη έμφαση στην αισθητική των δοντιών του. Ποιες είναι οι μέθοδοι που εφαρμόζετε στα υπερσύγχρονα ιατρία σας ώστε να επιτευχθεί το απόλυτο Total Smile Makeover? Ωραία, είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που θέλω να διευκρινίζω και το λέω και στους ασθενείς που μου λένε αν κάνω αισθητική οδοντιατρική, ενώ το έχω σπουδάσει και το διδάσκω, είναι ότι θεωρώ ότι όλη η οδοντιατρική είναι αισθητική οδοντιατρική. Δεν υπάρχει αντιαισθητική οδοντιατρική. Μπορεί παλιά να χρησιμοποιούσαμε πιο έντονα τον όρο αυτόν, διότι τα υλικά δεν ήταν πολύ καλά, διότι ο κόσμος ασχολιόταν με τα πρόσθετα δόντια. Αλλά τώρα πλέον που τα υλικά έχουν φτάσει στο καλύτερο σημείο, δηλαδή οι πορσελάνες, οι ρητίνες, τα εμφυτεύματα, οι τεχνικές είναι εμπεριστατωμένες τα πάντα, δεν έχουμε δικαιολογία, κανένας από εμάς, τους οδοντιάτρους. Όλοι είμαστε αισθητικοί οδοντίατροι. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Διότι αισθητική οδοντιατρική μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό. Ακόμη και ένας καθαρισμός των δοντιών μπορεί να είναι αισθητική οδοντιατρική για κάποιους. Γιατί μπορεί να έρθουν σε τέτοια κατάσταση που μετά τον καθαρισμό πραγματικά να έχουν ένα φωτεινό χαμόγελο που δεν το περιμένανε. Μπορεί να είναι μία λεύκανση. Το πιο εύκολο, ανώδυνο και που μπορεί να πραγματικά να δώσει ένα φωτεινό χαμόγελο. Άρα, μπορεί να είναι μια απλή έμφραξη. Ένα σπασμένο κομμάτι δοντιού, πρόσθετο δοντιού, μπορεί να φτιάξει τη γωνία αυτή και να έχει ένα τέλειο χαμόγελο. Γιατί τι γίνεται, το μάτι πηγαίνει στα δύο πρώτα δόντια. Οπότε, αν είναι ραγισμένο ή χαλασμένο το μπροστινό δόντι, φαίνεται όλο το χαμόγελο άσχημο. Οι Έλληνες, ποιες από αυτές τις σύγχρονες μεθόδους προτιμούν περισσότερο? Ο Έλληνας προτιμάει αντικειμενικά, πλέον που έχω αρκετά χρόνια εδώ πέρα, προτιμάει κάτι που είναι πιο γρήγορο, πιο ανώδυνο και πιο οικονομικό. Το κόστος της λεύκανσης, κύριε Λόλη? Το κόστος της λεύκανσης δεν είναι υψηλό. Δεν ξέρω πώς ήταν παλιά γιατί έλειπα, γιατί είχα ακούσει περίεργα νούμερα. Δεν είναι υψηλό, μπορεί να ανταπεξέλθει οποιοδήποτε. Και το αποτέλεσμα είναι γρήγορο και ανώδυνο, και αυτό που θέλω να τονίσω, το οποίο φοβίζει πάρα πολύ κόσμο, ότι ακούγαμε παλιά ότι η λεύκανση καταστρέφει το σμάλτο των δοντιών, χαλάει την αδαμαντίνη, δεν μπορεί να την κάνει συχνά μια φορά μόνο στη ζωή σου. Δεν ισχύει. Πλέον
είναι τα τελευταία χρόνια είναι όλα τόσο ελεγμένα, εφόσον βέβαια πηγαίνουμε στο οδοντίατρο και χρησιμοποιούμε τα φυσιολογικά προϊόντα τα που είναι ελεγμένα και δεν ψωνίζουμε από τηλεμάρκετινγκ, που δεν το λέμε κακία, αλλά δεν είναι ελεγμένα τα προϊόντα, δεν υπάρχει κανένας φόβος, δεν καταστρέφει καθόλου το σμάλτο των δοντιών. Το μόνο που κάνει είναι ότι τραυματίζει για μερικές μέρες και αυτό επανέρχεται. Οπότε δεν υπάρχει κανένας φόβος. Πολλές φορές λένε ότι ο απλός καθαρισμός τραυματίζει πιο πολύ το δόντι παρά η λεύκανση. Άρα τη συστήνεται ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα. Υπάρχει και το home bleaching και το paru bleaching. Εσείς ποιο συστήνεται περισσότερο, αυτό που είναι στο ιατρείο ή να το εφαρμόζει κάποιος στο σπίτι του? Λοιπόν, το ιδανικό. Το ιδανικό σε κάποιον που έχει πολύ έντονο πρόβλημα είναι συνδυασμός αυτών των δύο. Δηλαδή, να ξεκινήσει να πάρει τον πρώτο boost στο σπίτι, να έρθει μετά στο γιατρό να κάνει τις συνεδρίες και να συνεχίσει μετά για σταθεροποίηση χρώματος στο σπίτι. Αυτό βέβαια παίρνει πολύ χρόνο και οι περισσότεροι δεν το χρειάζονται. Τώρα, όποιο και να αποφασίσει από τα δύο, είναι σωστό. Απλώς οι περισσότεροι, επειδή δεν έχουν την αντοχή να είναι προσεκτικοί, γιατί αν το κάνουν στο σπίτι πρέπει να το κάνουν αρκετές μέρες και πολλές φορές δεν το ελέγχουν καλά και μπορεί να καούν και να ενοχληθούν και να σταματήσουν και να ξεκινήσουν, προτιμάνε να το κάνουν στο γιατρείο, το οποίο είναι πιο ελεγχόμενο. Προστατεύονται δηλαδή τα ούλα πιο πολύ, γιατί αυτό είναι λίγο καυστικό. Οπότε προτιμάνε να το κάνουν στο ιατρείο για να έχουν και πιο άμεσο αποτέλεσμα. Μάλιστα, ίσως και το πιο ασφαλές. Θεωρώ ότι δημιουργεί μια ασφάλεια το να πραγματοποιείτε στο ιατρείο σας. Αν με ρωτούσατε τι θα έκανα εγώ στον εαυτό μου, στο γιατρείο. Στο γιατρείο. Νομίζω ότι μας δώσατε την καλύτερη απάντηση. Αλλά είναι σωστά όμως. Είναι σωστά, όλα είναι σωστά. Κύριε Λόλη, υπάρχουν αντενδείξεις για τη λεύκανση? Αντενδείξεις ουσιαστικές δεν υπάρχουν. Απλά πρέπει πριν γίνει η λεύκανση να αξιολογηθεί από τον οδοντίατρο, και αυτός είναι ο ρόλος μας κιόλας, με την έννοια να δούμε αν το στόμα του ασθενούς μπορεί να γίνει λεύκανση. Δηλαδή, αν ο ασθενής έχει πολλές προσθετικές εργασίες, έχει στεφάνες στα πρόσια δόντια, έχει σφραγίσματα μεγάλα, δεν θα βοηθήσει η λεύκανση, γιατί θα ασπρίσουν μεν, θα λευκάνουν τα δικά του δόντια τα φυσικά, αλλά τα άλλα δόντια από τα οποία είναι ήδη χτισμένα δεν θα λευκάνουν. Οπότε μπορεί να έχει ένα άσχημο αποτέλεσμα. Δηλαδή, πρέπει να ενημερωθεί τι μπορεί να συμβεί, εκτός αν προτίθεται να αλλάξει τις προσθετικές εργασίες που έχει ήδη στο στόμα. Οπότε τότε ναι, εννοείται κάνουμε λεύκανση και αλλάζουμε και βάζουμε καινούργιες προσθετικές εργασίες στο καινούργιο χρώμα που θα αποκτήσει. Εάν ένας ασθενής κάνει σήμερα λεύκανση, πότε μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία? Θεωρητικά μπορεί να την κάνει του χρόνου. Δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, αλλά να έχει ένα νόημα όλο αυτό. Δηλαδή, ούτε μπορεί να, όπως και καθαρισμό, δεν μπορεί να κάνουμε κάθε εβδομάδα καθαρισμό. Κάθε πότε συστήνεται? Αναλόγως στον ασθενή. Μπορεί κάποιος να είναι κάθε χρόνο. Εγώ κάνω πάντα σε νέο ασθενή, κάνω έναν έλεγχο στο τρίμηνο, να δω σε τι κατάσταση είναι το στόμα του και συνήθως στο μισό χρόνο και στο χρόνο. Τώρα, κάποιος ασθενής ο οποίος έχει όντως πρόβλημα μπορεί να είναι στο τρίμηνο. Συνήθως αυτό είναι το πιο σύντομο που κάνω. Επίσης, κάποιοι ασθενείς οι οποίοι έχουν φοβερή στοματική υγιεινή, κάνουν δηλαδή οδοντικό νήμα, κάνουν στοματικά διαλύματα, βουρτσίζουν 3 με 5 λεπτά κάθε βράδυ τα δοντάκια τους. Αυτοί μπορεί να μην χρειαστούν και καθόλου καθαρισμό. Άρα αξιολογούμε. Δηλαδή, εγώ θέλω να βλέπω τους ασθενείς για να αξιολογώ σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δεν σημαίνει ότι πρέπει σόνι και ντε στο εξάμεινο να κάνουν καθαρισμό ή στον χρόνο, αλλά σίγουρα πρέπει να μας επισκεφθούν, να επισκέφτονται δηλαδή οι ασθενείς τον οδοντίατρό τους, απλά για έναν έλεγχο στο στόμα τους. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό για τον έλεγχο, αφού το λέω τώρα, είναι ότι θα πρέπει να βγάζουν και ετησίως μία πανοραμική για να βλέπουν πράγματα που βρίσκονται που δεν βλέπουμε κλινικά. Και μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Το λέω γιατί τελευταία παρατηρώ πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις, αλλά βγάζεις μια πανοραμική. Βρίσκουμε πράγματα τα οποία βοηθάμε τους ασθενείς να προλάβουν καταστάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Και να συζητήσουμε τώρα και για το bonding ρετινών. Βεβαίως. Λοιπόν, το bonding ρετινών, bonding το λένε πιο πολύ οι Έλληνες, είναι αυτό που προτιμάνε κιόλας. Αφού με ρωτήσατε τι προτιμάνε ο ελληνικός πληθυσμός, προτιμάνε το bonding. Γιατί προτιμάει το bonding? Γιατί είναι πιο ανώδυνο. Δεν τροχίζει τόσο πολύ τα δόντια, αν και κάποιες φορές πρέπει να τροχίζει να πάρεις ένα ωραίο αποτέλεσμα. Είναι πιο οικονομικό και πιο άμεσο. Αυτό είναι τι προτιμάνε. Εκτός από το bonding ρετινών, υπάρχουν και οι όψεις προσελάνης. Τώρα, υπάρχουν διαφορές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στα δύο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο? Ωραία. Και τα δύο έχουν στόχο το τέλειο αποτέλεσμα. Τώρα, είναι δύο διαφορετικά υλικά. Το ένα είναι ακριλικό, πλαστικό, το άλλο είναι πορσελάνη, γυαλί. Υπάρχει διαφορά στο κόστος? Υπάρχει διαφορά στο κόστος, διότι στην πορσελάνη μεσολαβεί και το εργαστήριο, ο δοντοτεχνίτης. Μάλιστα. Ο οποίος συνήθως για να μπορέσει να αποδώσει ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα πρέπει να ασχολείται με πορσελάνες και ουσιαστικά να είναι η εξειδίκευσή του αυτό το κομμάτι, άρα σημαίνει ότι ανεβαίνει και το κόστος γι' αυτό το λόγο. Επίσης, βέβαια,
Όσον αφορά το bonding, πρέπει να είναι στα κατάλληλα χέρια για να είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι ένα εύκολο υλικό, αλλά είναι πολύ δύσκολο για να γίνει τέλειο. Μάλιστα. Άρα όταν ο ασθενής ψάχνει και όλο το τέλειο αποτέλεσμα, σημαίνει ότι είναι ένα υλικό εύπλαστο, πολύ ωραίο, που πλέον επειδή τα υλικά έχουν γίνει πάρα πολύ καλά, γιατί παλιά φοβόμασταν ότι δεν είναι αδύναμες οι ρητίνες, λέγαμε, ή ότι μαζεύουν πολλές χρωστικές. Τώρα, παραμένουν να είναι πιο αδύναμες από την πορσελάνη, όντως μαζεύουν χρωστικές γιατί είναι ακριλικό, αλλά είναι πολύ καλύτερη ποιότητα των ρητινών που έχουμε. Άρα και διαρκούν περισσότερο, δεν είναι δηλαδή για 3-4-5 χρόνια, διαρκούν περισσότερο και μπορεί να γυαλιστούν καλύτερα, οπότε να έχουν ένα τέλειο φωτεινό αποτέλεσμα. Και το καλό, για μένα το μεγάλο πλεονέκτημα του bonding είναι ότι μπορεί να σπάνε πιο εύκολα, αλλά επιδιορθώνονται και πολύ πιο εύκολα. Οπότε αυτό είναι το πλεονέκτημά του, το μεγάλο για μένα. Δεν κοιτάω την τιμή όταν πρόκειται για το τελικό αποτέλεσμα. Αντίθετα με τις πορσελάνες, όπου δεν σπάνε γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρό το υλικό και όταν κολλάνε πλέον στο δόντι λόγω της συγκόλυσης που γίνεται 100 φορές πιο σκληρό, πιο ανθεκτικό το υλικό. Αλλά αν σπάσει, έχουμε κάποιο chipping όπως το λέμε, τότε πρέπει να αλλαχθεί η πορσελάνη, που σημαίνει ότι έχει μια διαδικασία παραπάνω από ό,τι η ρητίνη που φτιάχνεται επί τόπου. Μιας και αναφέρεται για χρωστικές, ποιες είναι οι διατροφικές αυτές συνήθειες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το χρώμα των δοντιών μας? Αντικειμενικά όλες. Το κάπνισμα, φαντάζομαι. Το κάπνισμα είναι το νούμερο 1. Ο καφές είναι το νούμερο 2. Το πράσινο τσάι. Το νούμερο 3. Ένα και δύο μαζί. Λέει και παντού, οι χρωστικές είναι παντού στη ζωή μας. Δεν γίνεται αντικειμενικά να μην υπάρχουν χρωστικές. Δηλαδή, η ντομάτα έχει χρωστικές, τα πάντα έχουν χρωστικές. Το κόκκινο κρασί έχει χρωστικές. Άρα, σημασία έχει. Βέβαια, κάποιος κάνει καπνίζει, που αυτό είναι το χειρότερο για μένα και όχι μόνο για το στόμα, αλλά και για την υγεία γενικότερα του σώματος, των ασθενών μου και των ανθρώπων γενικότερα. Το κάπνισμα είναι το χειρότερο, αν με ρωτάτε. Σίγουρα ο καφές είναι μια συνήθεια που ιδίως στις μεσογειακές χώρες είναι πολύ έντονος και κάποιος μπορεί να πίνει 5-6 καφέδες τη μέρα. Όπως αντίστοιχα στην Αγγλία έχουν το τσάι που πίνουν πάρα πολύ. Άρα αυτά όντως είναι τα νούμερο ένα. Καφές, τσάι, τσιγάρο. Και καλό είναι το τσιγάρο να κοπεί. Τώρα, από εκεί και ύστερα, όλα επηρεάζουν, όλα έχουν χρωστικές και γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε τη λεύκανση, μπορούμε να κάνουμε τις όψεις και να φτιάξουμε ό,τι δεν μας αρέσει. Τώρα, αν κάνουμε όψεις bonding, αυτές οι χρωστικές το επηρεάζουν. Το καλό με την πορσελάνη είναι ότι δεν το επηρεάζουν αυτές οι χρωστικές, που είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της πορσελάνης. Ότι το κάνεις και τελειώνεις, ας το πούμε. Αλλά απ' την άλλη, βέβαια, το bonding, ναι, μεν απορροφά χρωστικές γιατί είναι πλαστικό, απ' την άλλη όμως διορθώνεται και αυτό εύκολα. Άρα απλά θέλει επιδιόρθωση, ενώ η πορσελάνη δεν θέλει. Αυτά είναι οι μεγάλες διαφορές που έχουμε μεταξύ τους. Άρα, κύριε Λόλη, όταν μιλάμε για αισθητική οδοντιατρική, συζητάμε για bonding ρητινών, όψη πορσελάνης και λεύκανση. Κυρίως ναι. Απλά υπάρχουν άλλα δύο θέματα που αφορούν την αισθητική οδοντιατρική. Το ένα είναι η ορθοδοντική, που την ξεχνάμε, αλλά όντως μπορεί να αλλάξει το χαμόγελο ανώδυνα τελείως, χωρίς ούτε να χτίσουμε πορσελάνες, ούτε να χτίσουμε ρητίνες, ούτε τίποτα. Και να κάνουμε με ορθοδοντική, δηλαδή να ισιώσουμε τα δόντια μας και να έχουμε ένα τέλειο χαμόγελο που δεν το βλέπαμε πριν, αλλά υπήρχε εκεί πέρα. Ένα είναι αυτό. Και επίσης να τονίσω ότι πλέον υπάρχει και η αόρατη, οπότε οι ενήλικες, που το μεγάλο του άγχος, μπορεί να ισχυώσει τα δοντάκια τους χωρίς να φορέσει τα ενοχλητικά για πολλούς σιδεράκια. Ένα αυτό το κομμάτι. Και το άλλο βασικό είναι να πω ότι η αισθητική οδοντιατρική δεν είναι μόνο η λευκή, όπως την αποκαλώ εγώ, οδοντιατρική, δηλαδή αυτό που φαίνεται το άσπρο τα δόντια. Είναι και η ροζ οδοντιατρική, που είναι τα ούλα. Άρα πρέπει να υπάρχει μια συμμετρία μεταξύ του λευκού και του ροζ στο στόμα μας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας πολλές φορές είναι, ας πούμε, ότι έχουμε μικρά δόντια. Δεν φταίει το χαμόγελό μας, φταίει ότι έχουμε μικρά δόντια. Δεν σημαίνει ότι αν τα κάνουμε άσπρα θα φαίνονται πιο ωραία. Άρα πρέπει ουσιαστικά να δώσουμε να καταλάβει ο ασθενής ποιο είναι το πρόβλημά του και τι τον ενοχλεί πραγματικά, γιατί πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τι μπορούν να βελτιώσουν. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες χρυσές αναλογίες για το πόσο, τι μέγεθος έχουν τα δόντια στο στόμα. Βέβαια, θα μου πείτε ότι η ομορφιά είναι υποκειμενική και όχι αντικειμενική. Είναι και τα δύο. Δηλαδή, υπάρχουν αντικειμενικοί κανόνες και μετά πάμε υποκειμενικά και να κάνουμε custom κάθε ασθενή τι ταιριάζει στο πρόσωπό του. Άρα, πριν για την αισθητική οδοντιατρική, μεγάλη σημασία έχει η ανάλυση του προσώπου του κάθε ασθενούς και αυτό τι ταιριάζει στο πρόσωπό του. Οπότε, οφείλουμε, σαν αισθητική, ας το πούμε, οδοντίατρη θα το πω εγώ, να αναλύσουμε στον ασθενή τι ταιριάζει στο πρόσωπό του και τι είναι σωστό. Από εκεί ύστερα, ακούμε τον ασθενή και βλέπουμε πού κατευθυνόμαστε. Τώρα,
Η ρόζη αισθητική είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί καμιά φορά δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει στο στόμα τους. Και μπορεί να χρειάζεται μία απλή ουλοπλαστική με λέιζερ, που είναι κάτι τελείως ανώδυνο, ούτε καν ματώνει τίποτα, δεν υπάρχει σταγόνα. Πόσο διαρκεί? Άμα είναι τα δύο μπροστινά δόντια, μπορεί να είναι και 10 λεπτά. Και μάλιστα, πραγματικά να αποκτήσουν ένα φωτεινό χαμόγελο. Που δεν το πιστεύουν, που το έχουν το χαμόγελο, είναι εκεί πέρα. Χωρίς λεύκαση. Τίποτα, και λεύκαση δεν κάνουν. Να έχουν ωραία δόντια που να μην φαίνονται, γιατί τα έχουν καλύψει τα ούλα. Μπορεί να γίνει μια επιμήκυνση μήλης σε όλο το στόμαγο, θα σου πω, με πιο μεγάλη δουλειά. Αλλά σε μία μέρα κιόλας να αποκτήσει ο ασθενής ένα τέλειο χαμόγελο, εκεί που δεν φαινόταν το χαμόγελό του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ασθενείς προσαρμόζονται στο χαμόγελο που έχουν. Άρα είναι πολλοί που δεν χαμογελάνε γιατί ξέρουν ότι δεν είναι πολύ ωραίο και νομίζουν ότι δεν έχουν ωραίο χαμόγελο, ενώ έχουν πολύ ωραίο χαμόγελο. Άρα πρέπει να αναλύεται το χαμόγελο σε σχέση με το πρόσωπο του ασθενούς και να κοιτάμε όχι μόνο τα δόντια αλλά και τα ούλα. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι βουρτσίζουν πολύ έντονα τα δόντια τους. Και συνήθως βουρτσίζουν τη μία πλευρά από τις δύο. Και δηλαδή, τραυματίζουν και τα ούλα τους. Τραυματίζουν τα ούλα τους και τα ούλα, αφού τραυματίζονται, κάνουν εφίζηση. Μάλιστα. Δηλαδή πάνε πιο ψηλά. Οπότε υπάρχει μια ασυμμετρία στις δύο πλευρές. Δηλαδή μπορεί να χαμογελάει κάποιος και η μία πλευρά να είναι πιο ψηλή από την άλλη, οπότε να το κάνει να νιώθει άσχημα. Υπάρχει τεχνική που λέγεται κάλυψη εφίζησης, που ουσιαστικά κατεβάζουμε τα ούλα που έχουν πάει προς τα πάνω για να φέρουμε συμμετρία. Και αντίστοιχα μπορούμε να μειώσουμε τα ούλα για να φαίνονται πιο πολύ δόντια. Γιατί στο πώς χαμογελάμε έχει μεγάλη σημασία. Υπάρχουν έρευνες που δείχνει πόσο πρέπει να φαίνονται τα ούλα σε σχέση με το χαμόγελο. Για να μην έχουμε ουλικό χαμόγελο, όπως το λένε, gummy smile. Μετά, ανανέωση προσώπου. Υπάρχει στην Αμερική ιδίως, λένε ότι πρώτα πρέπει να επισκεφθείς τον οδοντίατρο και μετά να πας στον πλαστικό και στον δερματολόγο. Μάλιστα. Για ποιο λόγο? Γιατί η ηλικία φαίνεται στα δόντια. Γιατί υπάρχουν διαβρώσεις με την ηλικία, το κυτρίνισμα που είπαμε, αλλά το θέμα είναι ότι κοντένουν τα δόντια. Όχι μόνο αυτό, όσο περνάνε τα χρόνια. Κοντένουν τα δόντια, και αυτό οφείλεται στα δόντια ή έχει σχέση με τα ούλα? Τραυματίζονται τα δόντια, δέχονται διαβρώσεις με τον καιρό. Κοντένουνε, αλλά ταυτόχρονα το λίπος και το κολαγόνο του προσώπου δεν είναι όπως όταν ήμασταν μικροί. Οπότε αλλάζει η ανατομία στο πρόσωπό μας. Γι' αυτό και θα δούμε ένα παιδάκι όταν χαμογελάει, φαίνονται τα δόντια και τα ούλα. Όταν γελάει, έχει μεγάλα χαμόγελα τα παιδάκια που είπαμε και προηγουμένως. Ενώ αν δούμε ηλικιωμένους ανθρώπους, φαίνονται πιο πολύ τα κάτω δόντια παρά τα πάνω. Μάλιστα. Άρα, αν θέλουμε να κερδίσουμε 10-15 χρόνια νεότητος, πάμε στον οδοντίατρο για να δείξουμε το χαμόγελό μας να φαίνονται πιο πολύ τα πάνω δόντια. Άρα αυτό είναι η ανανέωση του προσώπου, η πρώτη που γίνεται. Αφού κάνουμε αυτό, μετά ο ασθενής μπορεί να πάει να επισκεφθεί και να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει με δερματολόγο και πλαστικό. Γιατί αν δεν δείξει τα δόντια σου, ό,τι και να κάνει στο πρόσωπό σου, η ηλικία θα φαίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ήταν πολύτιμα τα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Για όλους εσάς λοιπόν που θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο χαμόγελο, εμπιστευτείτε τα υπερσύγχρονα ιατρία του κυρίου Χρήστου Λόλη. Και αφού μέχρι τώρα παρουσιάσαμε τρία ενδιαφέροντα θέματα που αφορούσαν αμιγώς την ιατρική, πάμε σε ολιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε κοντά σας με ένα θέμα που αφορά την πνευματική μας υγεία. Γιατί η πνευματική μας υγεία, εκτός από φιλοσοφημένη στάση ζωής, αποτελεί και συντελεστή της συνολικής μας υγείας, καθώς επιδρά στην ψυχική, την κοινωνική και τη σωματική μας ευεξία. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Και αν σας δημιουργεί εντύπωση το ποδήλατο που μόλις εμφανίστηκε στην εκπομπή μας, θέλω να ξέρετε πως ανήκει σε μια ξεχωριστή καλεσμένη μας, η οποία δεν αποχωρίζεται ποτέ το μολύβι, το τετράδιο και το ποδήλατό της. Έχουμε κοντά μας τη Βίκη Χριστάκη, με σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε οπτικοακουστικές τέχνες, filmmaking, σκηνοθεσία και μουσιολογία. Από το 2016 μέχρι και σήμερα, όπου εδρεύει στην Ελλάδα, συνεργάζεται με πάρα πολλά μουσεία, ενώ έχει πραγματοποιήσει μία πληθώρα εκπαιδευτικών εργαστηρίων για παιδιά αλλά και για γονείς. Από το 2018 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικών δράσεων στο Μουσείο Καζαντζάκη. Βίκη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Γεια σου, Ελευθερία. Χαίρομαι πάρα πολύ, οφείλω να σου πω, που έχεις κάνει το ποδήλατο τρόπο ζωής. Και μακάρι να μπορούσαμε όλοι, και αν όχι έστω όλοι, να το καθιερώσουμε περισσότερο στη ζωή μας. Να πούμε σε αυτό το σημείο και στους τηλεθεατές πως είμαι διπλά χαρούμενη που είσαι κοντά μας, γιατί από τα σχολικά έδρανα και από τα χρόνια της ύβης μας ανταμώνουν και πάλι δρόμο μας εδώ, στο Life and Health. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή αρχή. Σε ευχηθώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίκη, να ξεκινήσουμε λίγο με τον οικουμενικό μας συγγραφέα, τον Νίκο Καζαντζάκη, και θα θέλαμε να μας πεις με ποιο όχημα θα μπορούσε ο Νίκος Καζαντζάκης
να ταξιδέψει περισσότερο τα παιδιά, αλλά και όχι μόνο τα παιδιά, και εμάς τους ενήλικες. Στο μουσείο όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα δημιουργικά εργαστήρια που σχεδιάζουμε έχουν επίκεντρο το λόγο του Καζαντζάκη, τις ιδέες του και τα ταξίδια του. Οπότε καλούμε τους επισκέπτες ή τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια να ανακαλύψουν τα ταξίδια του μέσα στο μουσείο. Μπορούν να δουν τις καρποστάλ που έστελνε ή τις επιστολές στους φίλους του, να δουν ποιο ήταν το αγαπημένο του αντικείμενο που είχε μαζί του σε όλα τα ταξίδια, σε πόσες χώρες πήγε να ανακαλύψουν και για τους λόγους που πήγαινε στις διαφορετικές χώρες. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό ότι οι ιδέες του ταξιδεύουν μέσα από τα βιβλία ακόμα και σήμερα και όχι μόνο στους Έλληνες αναγνώστες, γιατί υπάρχει μία παλιότερη έρευνα από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου που αναφέρεται σε 580 μεταφράσεις των βιβλίων του και αυτό ο κατάλογος μεγαλώνει. Οπότε για μας κάθε φορά που κάποιος έρχεται και μας λέει ότι έχει διαβάσει πρόσφατα ένα βιβλίο του, μας κάνει στο μουσείο πάρα πολύ χαρούμενους που οι ιδέες του υπάρχουν μέχρι σήμερα και ο κόσμος και ανοίγει ένας διάλογος γύρω από αυτές. Ένας ταξιδευτής λοιπόν ο Νίκος Καζαντζάκης Βίκη και η αλήθεια είναι ότι είναι παρακαταθήκη όλα τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη και είναι πολύτιμο να μπορούμε να τα διαβάζουμε τακτικά και εμείς αλλά και στα παιδιά μας. Στη δεύτερη ερώτηση που θέλω να σου κάνω θα δώσω ένα τίτλο. Κάθε μέρα αγκαλιά με ένα βιβλίο. Πώς μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή στην ανάγνωση, δηλαδή από μια επιβεβλημένη δραστηριότητα να το κάνουμε για τα παιδιά μια χαρούμενη και αβίαστη συνήθεια. Κοίτα, αναγνωρίζω ότι αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά ερεθίσματα, οθόνες, πληροφορίες γύρω μας, που όλοι, και τα παιδιά και εμείς οι μεγαλύτεροι, δυσκολευόμαστε να τα κατανοήσουμε όλα και απλά να τα κοιτάζουμε, αλλά να τα καταλάβουμε. Οπότε το να ξαναέρθει το βιβλίο στην καθημερινότητά μας, ναι, είναι κάτι δύσκολο που θέλει προσπάθεια. Εγώ θα προτείνω για αρχή να έχουμε βιβλία σε διάφορους χώρους του σπιτιού και όχι μόνο στη βιβλιοθήκη. Να τα σκορπίσουμε στο τραπεζάκι του σαλονιού, στο δωμάτιό τους να υπάρχουν. Εγώ έχω βιβλία και στην κουζίνα. Α, πολύ ωραία. Γιατί αν τα βλέπουν τα παιδιά σε διάφορα σημεία, η περιέργειά τους θα τα κάνει κάποια στιγμή να τα ανοίξουν και να τα ξεφυλίσουν. Mm-hmm. Ακόμα και το βιβλίο να μην είναι ακριβώς παραμύθι με εικόνες. Επίσης, το να διαβάζουμε εμείς, να βρίσκουμε έστω 10 λεπτά να ανοίγουμε ένα βιβλίο και ας μην το διαβάζουμε με μία ανάσα, ας πούμε, όλο, να τελειώνουμε ένα βιβλίο στη βδομάδα. Λίγο, γιατί αν το βλέπουν από εμάς, τότε θα το κάνουν και εκείνα. Να πηγαίνουμε στα βιβλιοπωλεία, να συζητάμε τι βιβλία θέλουν να αγοράσουν τα παιδιά ή τι βιβλία τους αρέσουν ή τι βιβλία έχει να μας προτείνει ο βιβλιοπόλης μας. Να έχουμε μία καλή σχέση με το βιβλιοπόλη. Οπότε και το να πηγαίνουμε σε μικρά μαγαζιά που να ξέρουμε τον ιδιοκτήτη που θα μας προτείνει ένα βιβλίο με το όνομά του και αυτό είναι χτίζουμε μία σχέση. Και με τον άνθρωπο και με το βιβλίο. Να διαβάζουμε στα παιδιά πριν τον ύπνο, δηλαδή να κάνουμε αυτή μία συνήθεια την οποία έχουμε μαζί. Μαμά ή μπαμπάς και παιδί. Και πολύ νομίζω κάπως λοιπόν, έτσι. Πολύ αυτή η συστηματική επαφή με τα βιβλία. Να διαβάζουμε δυνατά επίσης και αυτό βοηθάει, δηλαδή τη νύχτα στο παραμύθι πριν τον ύπνο, να μας ακούνε, να ακούνε τις λέξεις και επίσης ένα βιβλίο δεν σταματάει όταν το διαβάσουμε, το κλείσουμε και το βάλουμε πίσω στη βιβλιοθήκη, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε δραστηριότητες από την ιστορία. Οπότε έστω ας πούμε ότι έχουμε ένα βιβλίο που μας μαθαίνει για το βούρτσιμα των δοντιών. Mm-hmm. Μπορούμε να φτιάξουμε σε ένα χαρτόνι που μας περισσεύει, που μία κούτα που έχουμε παραγγείλει κάτι, να την ανοίξουμε, να φτιάξουμε ένα τεράστιο στόμα από ένα κροκόδιλο, από δεινόσαυρο ή οτιδήποτε ζώο συμπαθεί εκείνη τη φάση της ζωής του το παιδί και να κολλήσουμε στα δόντια φασόλια λευκά, να πάρουμε μαρκαδόρους, να τα λερώσουμε με διάφορες χρώματα από διάφορες τροφές που μπορούμε να δούμε και λίγο πώς λειτουργεί αυτό και έπειτα με μια παλιότερη οδοντόβουρτσα να πούμε στο παιδί ή μαζί να το καθαρίσουμε, να βγάλουμε δηλαδή τα χρώματα από τα δόντια. Και έτσι γίνεται και πιο υπεύθυνα τα παιδιά. Ναι, είπα είναι διπλή σημασία. Διπλή σημασία. Έχει. Δυτή σημασία. Πάρα πολύ ωραία, Βίκη μου.
Και τώρα θέλουμε λίγο να μας βάλει στο κλίμα, mm-hmm. Να μας δώσει λίγο την ατμόσφαιρα από αυτά τα ωραία εργαστήρια τα οποία πραγματοποιείς. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα εργαστήρια που κάνεις για τα παιδάκια. Ναι. Πες μας ένα παράδειγμα, δώσε μας ένα τίτλο. Πάντα στα εργαστήριά μου και στο Μουσείο Καζαντζάκη και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που συνεργάζομαι εδώ στο Ηράκλειο, προσπαθώ να παίρνω ερεθίσματα, δηλαδή από το μουσείο, για να φτιάχνω δραστηριότητες που από το έκθεμα παίρνουμε αφορμή λοιπόν και το μπλέκουμε με άλλες τέχνες. Έχω μία δραστηριότητα που συνέβη σε ένα εργαστήριο animation, δηλαδή ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου εργαστηρίου στο Μουσείο Καζαντζάκη, όπου με μία φράση του, με αφορμή λοιπόν αυτή, έφτιαξα μία δραστηριότητα που θα την περιγράψω τώρα γιατί την αγαπάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Χαρτί μέτρου στο πάτωμα, μπορεί να έφτιαξα ας πούμε και να ήταν 8x8 τετραγωνικά. Ένα τεράστιο χαρτί κολλημένο με χαρτοτενία στο πάτωμα. Και η φράση που είχα διαλέξει του Καζαντζάκη μιλούσε για τις ρίζες. Πώς οι ρίζες δίνουν εντολή στο δέντρο να θύσει. Οπότε είπα στα παιδιά που είχαν μαζευτεί για αυτό το εργαστήρι περίπου 20 άτομα να κάνουμε ένα κύκλο γύρω από αυτό το χαρτί. Βγάλαμε τα παπούτσια μας, πήραμε παστέλ και σταθήκαμε στο κέντρο του χαρτιού και γίναμε σποράκι. Οπότε τους είπαμε με το σώμα τους πώς φτιάχνετε το σποράκι. Πολύ ωραία. Κλείσανε πάρα πολύ, αγκαλιάσανε τα πόδια, γίνανε πολύ μικροί. Και κρατώντας το παστέλ, μετά τους είπα να γίνουν οι ρίζες. Οπότε άπλωσαν το σώμα τους στο χαρτί, στο πάτωμα, αποτυπώνοντας τη διαδρομή τους με το παστέλ. Οπότε φαντάζεσαι ότι σιγά σιγά με διαφορετικά χρώματα φτιάξαμε ρίζες σε αυτό το χαρτί. Μια άλλη δραστηριότητα που συμμετέχουν και οι γονείς στα εργαστήρια αυτά. Το προσπαθώ να δίνω αφορμές να έρθουν οικογένειες στο μουσείο, γιατί και αποκτούν μία διαφορετική σχέση με το μουσείο, το έκθεμα, τις τέχνες που περιλαμβάνει το εργαστήριό μου, δηλαδή μπορεί να είναι να δουλέψουμε με animation ή να δουλέψουμε με κίνηση στο χώρο, με το σώμα. Αποκτούν λοιπόν διαφορετικές σχέσεις με αυτά τα εργαλεία και η δική του σχέση καλλιεργείται, γιατί κάνουν κάτι μαζί και σε αυτά τα εργαστήρια, σε αυτές τις δράσεις δεν ασχολιόμαστε τόσο πολύ με το αποτέλεσμα, αλλά με την ίδια τη διαδικασία. Οπότε έχω μία δράση που την ονομάζω χαλασμένο τηλέφωνο αλλιώς. Νομίζω πως αυτή την είχαμε παρακολουθήσει κιόλας και μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Τότε που είχαμε έρθει το καλοκαίρι και πραγματικά είχαν εντυπωσιαστεί τα παιδιά. Ναι, τώρα το θυμήθηκα που λες. Για περίγραψε μας λίγο τη διαδικασία. Εγώ δουλεύω πολύ με παστέλ και χαρτί. Ήταν αυτό νομίζω με την πλάτη. Ναι, ναι. Α, το θυμήθηκα. Οπότε, εξαιρετική. Βάζω χαρτί μέτρου σε έναν τοίχο. Οι γονείς στέκονται μπροστά από αυτό το χαρτί, κρατώντας το παστέλ, και τα παιδιά στέκονται ακριβώς από πίσω τους και με το δάχτυλό τους ζωγραφίζουν, σχηματίζουν ένα απλό σχήμα που μπορεί να είναι ένα σπίτι, ένας κύκλος, μια καρδιά, ανάλογα. Και πρέπει εκεί ο γονέας να φανταστεί τι έχει ζωγραφίσει στην πλάτη το παιδάκι και να το αποτυπώσει σε χαρτί. Να νιώσει ναι, αυτό το οποίο σχεδίασε το παιδί στην πλάτη του και έπειτα ο γονέας να το μεταφέρει στο χαρτί. Και μετά μπορεί να αλλάξουν και οι ρόλοι, δηλαδή να πάει το παιδάκι μπροστά και στη μητέρα από πίσω. Καλά, εξαιρετικό. Εξαιρετικές οι δραστηριότητες αυτές και τα εργαστήρια και πολύτιμα και για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες. Και εύχομαι σε σένα αλλά και στην ομάδα σου εκεί στο μουσείο να συνεχίσετε να παράγετε έτσι σπουδαίο έργο, λογοτεχνικό και εκπαιδευτικό. Πολύτιμη λοιπόν η επίσκεψη στα μουσεία και ωφέλιμη η κατάδυση στη γνώση. Τι γίνεται όμως όταν σε αυτούς τους πολύτιμους χώρους καιροφυλακτουνεί και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε? Την απάντηση θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο κύριος Γεώργιος Επιτροπάκης. Κύριε Επιτροπάκη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ ολοψύχως που βρίσκεστε κοντά μας εδώ στο Life and Health.
Καλησπέρα κυρία Σουγιανού, καλησπέρα στους τηλεθεατές του Χρήτα Channel. Μέλος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας και μέλος της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας. Κύριε Πιτροπάκη, είμαι σίγουρη πως σήμερα θα χοροποιήσουμε πάρα πολλές μανούλες, καθώς θα μιλήσουμε για παιδί και δέρμα. Θα ξεκινήσουμε με τις συχνότερες λοιμώξεις από σταφυλόκοκκους στα παιδιά. Όντως είναι πολύ δημοφιλές θέμα το δέρμα στο παιδί, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και τους σημερινούς. Και ακόμα περισσότερο οι λοιμώξεις στα παιδιά, τα οποία είναι πολύ συχνές λόγω της θυστής του παιδιού. Το δέρμα στο παιδί είναι πιο ευαίσθητο. Πολύ συχνά έχουμε μικροτραυματισμούς και εκδορές στο δέρμα, το οποίο του επιτρέπει να μπαίνουν κάποια μικρόβια στον οργανισμό. Στα παιδιά γενικότερα είναι απρόσεκτα, έτσι ώστε επιτρέπουν στα μικρόβια να μπαίνουν στον οργανισμό. Οι μικροβιακές λοιμώξεις είναι πάρα πολλές. Πολύ καλά είπατε, μία από τις πιο συχνές λοιμώξεις είναι ο σταφυλόκοκκος. Η σωστή επιστημονική ονομασία είναι μολυσματικό κυρίο. Και είτε οφείλεται σε σταφυλόκοκκο είτε σε στρεπτόκοκκο. Βέβαια, αυτό το οποίο κυριαρχεί κλασικά στα περιστατικά που βλέπουμε είναι ο σταφυλόκοκκος. Είναι μία δερματική βλάβη, μία λοίμωξη του δέρματος ιδιαίτερα συχνή, σε μικρά παιδιά αλλά και σε μεγαλύτερα. Εκείνο το οποίο μάλλον οφείλεται είναι στα παιδιά αφενός είναι απρόσεκτα, συγχρονίζονται σε χώρους, παίζουν μαζί, σε παιδότοπους, σε σχολείο, σε παιδικές αρές. Σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε αθλητικές δραστηριότητες. Πολύ σωστά. Αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έτσι ώστε τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή. Αρκεί μία απλή λύση στη συνέχεια του δέρματος, όπως λέμε δηλαδή ένα μικροτραυματισμό, μία γρατζουνιά, έτσι ώστε να εισέλθει ο μικροοργανισμός. Κύριε Πιτροπάκη, ποια είναι η διάγνωση και η θεραπεία αυτών των λοιμώξεων? Έχουμε την κλινική εικόνα πάντα σε μία λοίμωξη δέρματος. Για να έχουμε μία ακριβή διάγνωση πέρα της κλινικής εμπειρίας που έχουμε και της κλινικής εικόνας, πρέπει να συνοδεύεται πάντα και από ένα εργαστηριακό έλεγχο. Αυτό βέβαια δεν γίνεται πάντοτε και θα πούμε παρακάτω για ποιο λόγο. Με την εικόνα που έχουμε, την κλινική, ξεχωρίζουμε το σταφυλόκοκκο πόσο. Ο σταφυλόκοκκος καταρχήν είναι ένας μικροοργανισμός, είναι περίπου 40 τύποι που υπάρχουν στη φύση. Περίπου 17 ενδιαφέρουν την ιατρική. Η πιο συχνή είναι ο χρυσός σταφυλόκοκκος, ο σταφυλόκοκκος επιδερμίτης και κάποιοι αιμολύτικοι και κάποιοι άλλοι τύποι. Αυτοί λοιπόν οι μικροοργανισμοί, αυτός λοιπόν ο σταφυλόκοκκος, είναι ο οποίος ευθύνεται για τις βλάβες. Και ποιες είναι οι βλάβες? Καταρχήν το μικροσκόπιο που τις βλέπουμε στο εργαστήριο είναι σαν τζαμπί σταφυλιού. Γι' αυτό, σαν τζιρό σταφυλιού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ονομάζεται σταφυλόκοκκος. Κλινικά τώρα, κλινικά το παιδί μας τι θα παρουσιάσει? Παρουσιάσει κάποιες βλάβες που μπορεί να είναι ορορούσεις, μπορεί να είναι εφελκυτοποιημένες, δηλαδή ξεραμένες, οι οποίες έχουν το χρώμα του μελιού, μελιτόχρωες λέμε, ή μπορεί να είναι και πορτοκαλοκίτρινες. Δηλαδή το χρώμα τέτοιο, το πορτοκαλί, το κίτρινο. Αυτό λοιπόν το χρώμα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και έχει κάποιες εντοπίσεις συνήθως, αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό. Το βλέπω πολύ συχνά στη μητούλα, γύρω στο στοματάκι του παιδιού, αυτές τις βλάβες, αυτό το χρώμα, το χρωματισμό, αυτές τις φελκίδες, τις ορούσες βλάβες. Και θα μου πείτε γιατί περισσότερο στη μύτη? Γιατί τα παιδιά ακουμπάνε πολύ το πρόσωπό τους. Το ξύνουν, το παρακαλάνε. Επίσης, ο σταφυλόκοκκος θεωρούμε ότι περίπου. Άρα είναι το σημείο που είναι περισσότερο εμφανές. Δηλαδή εκεί πρέπει να το διακρίνουμε περισσότερο. Όχι μόνο στην κλινική, αλλά μπορεί να είναι στο οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Μπορεί να είναι και στις μασχάλες, μπορεί να είναι και στο κορμό, μπορεί να είναι στα χέρια, παντού. Όμως ένα πολύ συχνό σημείο είναι στο πρόσωπο κοντά, στη μητούλα κοντά. Και αυτό εξηγεί γιατί περίπου το 20% περίπου των παιδιών πιστεύουμε, 15-20%, ότι έχουν σταφυλόκοκκο σε λανθάνουσα μορφή. Είναι το πιο συχνό σημείο απικισμού του σταφυλόκοκκου, είναι τα ρουθούνια της μύτης. Μάλιστα. Είναι η φωλιά του σταφυλόκοκκου, όπως λέμε. Mm-hmm. Γιατρέ, μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι εάν αυτή η σταφυλόκοκκη λοίμωξη μπορεί να μεταδοθεί από το ένα παιδί στο άλλο. Πολύ καλή ερώτηση, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και βέβαια μπορεί να μεταδοθεί και η κύρια αιτία η οποία εμφανίζεται είναι ότι τα παιδιά κολλάνε από κάπου. Όπως είπαμε πριν, αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παιδότοποι, παιδικές χαρές, παντού. Είναι πολύ συχνό επίσης να έχουμε ένα παιδί και να κολλάνε τα άλλα αδερφάκια, τα ξαδερφάκια, να κολλάνε οι γονείς, να κολλάνε και οι παππούδες. Να κολλάει όλη η οικογένεια. Κολλάει πάρα πολύ λοιπόν εύκολα. Θέλει προσοχή. Εγώ αυτό που συστήνω σε όλους. Αυτό πήγα να σου πω, τι συστήνεται τώρα στους γονείς που μας παρακολουθούν? Αυτό που συστήνω λοιπόν σε όλους τους γονείς, πολύ άψογη ερώτηση, είναι ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν ό,τι δραστηριότητα θέλουν. Να παίζουν στις παιδικές χαρές, να παίζουν στους παιδότοπους, να παίζουν τα παιδιά μεταξύ τους, αδερφάκια και ξαδερφάκια. Όμως, όταν τελειώσουν όλες τις δραστηριότητες και μπουν τα παιδιά στο σπίτι μέσα, να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο, να βάλουν καθαρά ρούχα και να γυρίσουν καθαρά ρούχα. Όταν έχουμε συνθήκες υγιεινής καλές,
τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Συχνό πλύσιμο χεριών, μπάνιο τα παιδιά καθημερινά, καθαρά ρούχα, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία, και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Ένα παιδί που έχει προσβληθεί από μια τέτοια σταφυλοκόκκινη λίμωξη, μπορεί να προσβληθεί και δεύτερη φορά? Βεβαίως. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα, γιατρέ? Βεβαίως, γιατί αυτό δεν είναι ιός ο οποίος φεύγει και δεν ξανάρχεται ποτέ. Μπορεί ένα παιδί να προσβληθεί πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο μία φορά, πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δίνουμε θεραπεία σε μία λίμωξη δερματική. Είπαμε ότι ο σωστός όρος είναι μολυσματικό κυρίω. Και μπορεί να είναι από σταφυλόκο ή από στρεπτόκοκο. Συνήθως είναι από σταφυλόκο. Δίνουμε θεραπεία. Αν οι βλάβες είναι μονήρες, μία-δύο, το πάμε με τοπική θεραπεία, με κάποιες αληθές και καλές τις υγιεινείς. Αν δούμε ότι δεν ανταποκρίνει το παιδί ή τέλος πάντων το παιδί έχει κάνει πολλά επεισόδια του παρελθόν και έχει υποτροπές ή έχει μια εκτεταμένη βλάβη, εκτεταμένες βλάβες, πολλαπλές βλάβες, τότε η θεραπεία είναι με συστηματική θεραπεία, δηλαδή αντιβιωτικά από το στόμα. Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι πιο ευαίσθητα συνήθως τα παιδιά αυτά που έχουν ήδη προσβληθεί μια φορά, ώστε να ξαναπροσβληθούν? Τα παιδιά που έχουν ατοπικό δέρμα έχουν κάποιες εκδορούλες στο δέρμα τους ή κάποιους κασίματα, οπότε μπαίνει πιο εύκολα σταφυλόκος. Μάλιστα. Τα παιδιά που έχουν συνήθως να μην μπλέουν συχνά τα χέρια τους, να μην κάνουν καλές τις υγιεινείς, αυτοί προφανώς είναι πιο ευαίσθητοι. Πιο ευαίσθητες ομάδες, μάλιστα. Όταν έχουμε καλές τις υγιεινείς, έχουμε κάνει σωστά τη θεραπεία την πρώτη φορά, τότε είναι δύσκολο να ξανακολλήσει κάποιο παιδί. Όμως όταν το παιδί επανέλθει στις δραστηριότητες και δεν ακολουθεί τους κανόνες υγιεινείς, λίγο αλλαγμένος όπως ήταν προηγούμενος, δηλαδή να, πιο συχνά τα χέρια να πλένει, πιο συχνή καθαριότητα. Μεγαλύτερη προσοχή αν θέλετε ακόμα και στέ κουμπάει γιατί κάνει, τότε θα ξανακολλήσει και θα έχουμε ξανά πάλι νέα σειρά θεραπείας, όπως είπαμε πριν. Πρώτα λυφές, αν δουν κάποιες βλάβες, θεραπεία κατευθείαν με αντιβίωση, έτσι ώστε και οι υπόλοιποι βέβαια καλές τις υγιεινείς του περιβάλλον για να μην κολλήσει αυτή. Και πολλές φορές όταν έρθει ένα παιδί και έχει σταφυλόκο, τότε ελέγχουμε την οικογένεια, τα άλλα αδερφάκια ή τους γονείς, μην έχουν καμία βλάβη. Και τότε θα χρειαστούν μάλλον αντιβίωση όλοι μαζί για να μην έχουμε θέμα. Για πόσο καιρό συστήνεται την αντιβίωση συνήθως? Περίπου 7 με 10 μέρες συνήθως. 7 με 10 μέρες. Πολύ ωραία. Κύριε Πιτροπάκη, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι ογενείς λοιμώξεις, συγκριτικά με τις βακτηριακές και τις μυκητιακές λοιμώξεις, προσβάλλουν περισσότερο τα ελληνόπουλα. Ποια είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα ογενών λοιμώξεων? Λοιπόν, οι ογενείς λοιμώξεις είναι πάρα πολλές και όντως έχουμε πάρα πολλές ογενείς λοιμώξεις και στα ελληνόπουλα. Έχουμε κάποιες ογενείς λοιμώξεις που είναι η λαρά, η ερυθρά, οι οποίες τείνουν να αφήνουν και με τον εμβολιασμό πλέον, αλλά έχουμε άλλες λοιμώξεις οι ογενείς που είναι πάρα πολύ συχνές και προσβάλλουν τα παιδιά. Μία από αυτές είναι η HPV λίμωξη που προκαλεί στα παιδιά μυρμηγκές στα χέρια, στα πέλματα, στις παλάμες, στα πόδια. Προκαλεί στο σώμα ομαλές μυρμηγκές, ο τύπος 3 και 10, στα χέρια 1, 2, 4. Αυτές σε αφορά τις μυρμηγκές. Έχουμε το μολυσματική τέρμινθο, το οποίο είναι μια πολύ συχνή υιογενής λίμωξη στα παιδιά, η οποία έχει και πολύ υψηλή μεταδοτικότητα, όπως οι μυρμηγκές, και η οποία είναι πολύ συχνά. Και φυσικά έχουμε κάποιες άλλες λοιμώξεις, οι οποίες επίσης τα τελευταία χρονικά διαστήματα έχουμε κάποιες εξάρσεις, όπως ας πούμε ο ιός κοξάκι, ο οποίος προκαλεί την νόσο ποδών, χεριών και στόματος, η οποία είναι μια πολύ συχνή ογενής λοιμώξη και κατά καιρούς έχουμε φάση επιδημίας, επιδημικές φάσεις, ας πούμε, που λέμε πάρα πολλά περιστατικά. Ωραία. Τώρα σε αυτό το σημείο να ρωτήσω, πώς μπορεί ένας γονιός να αναγνωρίσει με ποια από αυτές τις λοιμώξεις έχει προσβληθεί το παιδί του? Για παράδειγμα, έχει προσβληθεί με ιό κοξάκι, με σταφυλόκοκο? Με ποια λοιμώξη έχει προσβληθεί το παιδί? Λοιπόν, προφανώς τον παιδίατρο πρώτα, ο οποίος θα μιλήσει στον παιδίατρο του, και φυσικά με τον δερματολόγο. Έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, οι μυρμηγκές είναι κάτι σαν μανιταράκια, σπαλάμες, στα πέλματα ή ακόμα στο πρόσωπο. Κάτι κρεατοελίτης, οι οποίες είναι κάτι ασυνήθιστο, καινούριο, το παιδί δεν είχε πριν. Η μολυσματική τέρμινθο το ίδιο. Κάτι ομαλά, οζίδια στο σώμα πολλαπλά. Και τα βλέπουμε και πληθαίνουν. Αυτά λοιπόν είναι σημάδια τα οποία πρέπει να τρέξουμε. Το ίδιο σταφυλόκοκος, ο οποίος έχει κάποιες βλάβες στο δέρμα, το οποίο είπαμε πριν είναι μελιτόχρωες ή πορτοκαλοκίτρινο χρώμα. Αυτό λοιπόν και βλέπει και δεν υποχωρούν ή πολλαπλασιάζονται ή αυξάνεται το μέγεθος. Απαιτούν όλα αυτά θεραπεία και υπάρχει θεραπεία σε αυτά όλα. Για τις μυρμηγκές, για παράδειγμα, ποιες είναι οι σύγχρονες μέθοδοι που εφαρμόζονται στο ιατρείο σας? Λοιπόν, έχουμε λοιπόν για τις μυρμηγκές και τη μολυσματική έχουμε είτε τοπικές θεραπείες που δίνουμε, είτε κάνουμε κρυοθεραπεία που είναι μία συσκευή οποία, ή κάνουμε καυτεριασμό με διαθερμία ή με λέιζερ. Αυτές είναι οι θεραπείες οι οποίες εφαρμόζουμε. Δηλαδή, και αναλόγως στην ηλικία του παιδιού και την εμπειρία του γιατρού και τη διάθεση των γονιών, εφαρμόζουμε μία θεραπεία. Δηλαδή, μπορεί ένας πατέρας, μία μητέρα να μην θέλει το παιδί να κάνει κρυοθεραπεία, να θέλει να κάνει λέιζερ ή να θέλει να βάλει μόνο κρέμα.
Όλα αυτά τα έχουμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν παίρνουν μόνα τους. Συνήθως τι προτιμούν οι Ελλήνες μητέρες, κύριε Πιτροπάκη? Αυτό προτιμούν, νομίζω εγώ, είναι να φύγει το πρόβλημα του παιδιού τους. Οπότε ο γιατρός αυτό τους προτείνει με βάση το παιδί. Γιατί άμα είναι πολύ μικρό παιδί, δεν θα του κάνει κάποια μέθοδο επεμβατική έτσι, ή ήπια επεμβατική, ή θα πονάει ή δεν θα συμμορφωθεί εύκολα. Θα κάνουμε μια τοπική θεραπεία. Αν το παιδί είναι μεγαλύτερο και έχει μια περματία μυρμηγκιά, θα κάνουμε την κρυοθεραπεία, θα κάνουμε τη διαθρημία, θα κάνουμε το λέιζερ. Δεν θα έχουμε πρόβλημα να κάνουμε. Οπότε συνήθως ακολουθούν τις συμβουλές σας. Μα έχουμε κάποιους κανόνες γενικότερα. Ανάλογα δηλαδή, την ηλικία του παιδιού. Αν το παιδί είναι ηλικία του παιδιού και βλάβες. Είναι πολύ μικρή, είναι μεγάλη, σημασία είναι πολλαπλές. Όλα αυτά. Ταλαιπωρείται μεγάλο χρονικό διάστημα το παιδί. Έχει δοκιμάσει ήδη κάποια κρέμα και δεν έχει αποτέλεσμα. Εξατομικεύουμε κάθε φορά θεραπεία ανάλογα με το τι, πόσο είναι επέκτος προβλήματος και τι θέλουν και οι γονείς βέβαια σε μια κοινή συνένεση. Πάρα πολύ ωραία, σπουδαία τα όσα μας είπατε και θα ήθελα τώρα να μας πείτε λίγο και για τον ιό Κοξάκη. Συγκεκριμένα για τον ιό Κοξάκη. Λοιπόν, είναι μια γενής λίμωξη η οποία οφείλεται στον ιό Κοξάκη Α10 ή Α16, μπορεί και από το εντεροϊό τύπου 71. Προκαλεί μια ήπια πυρετική κίνηση, μια ήπια κακουχία και σε μια πλήρη του ανάπτυξη προκαλεί βλάβες, τα πέλματα, σπαλάμες, κοκκινίλες, έτσι, μια φλίκτενες, φυσαλιδοφλίκτενες και μπορεί και μέσα στο στόμα να κάνει εξελκώσεις. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο το παιδί, ας πούμε, πονάει και δεν μπορεί να φάει και θορυβεί τους γονείς ή μπορεί, επειδή βλάβει στα χέρια ή στα πόδια, επίσης να θορυβεί στους γονείς. Εδώ λοιπόν έχουμε, πρέπει να πούμε ότι αποδράμει μόνο του, αυτοϊάται αυτή. Μάλιστα. Η μόνος. Απλά χρειάζεται υποστηρική θεραπεία, κυρίως στον πυρετό. Στο παιδί, επειδή έχει κάποιες εξελκώσεις στο στόμα, δεν μπορεί να φάει ή να πιει, οπότε δίνουμε κρύο γάλα, κρύο νερό, κρύα φαγητά έτσι ώστε να μπορεί να καταπιεί να φάει το παιδί. Και ένα σημαντικό πράγμα είναι παρακολουθούμε την εικόνα του παιδιού, διότι σπάνια, πολύ σπάνια όμως, προκαλεί κάποια εγκεφαλίδα, κάποια μυγκίτιδα, οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας. Ένας επικίνδυνος, ένας ύπουλος ιός. Ένας ύπουλος ιός, ο οποίος αποδράμει ήπια στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις. Μπορεί να προκαλέσει άλλα πράγματα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα περιστατικό πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Το θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τουλάχιστον 7-10 μέρες με τις συμβουλές του γιατρού και όταν αποδράμει είμαι όλα καλά. Ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός, ο οποίος προκαλεί επιδημικές κρίσεις κατά καιρούς και βλέπουμε σε ένα παιδικό σταθμό και το ίδιο παιδικό σταθμό 10 άτομα, 10 παιδιά. Κύριε Πιτροπάκη, ποια περίοδος συνήθως εμφανίζεται συχνότερα? Φθινόπωρο και καλοκαίρι. Γιατί? Αυτό το γνωρίζουμε, αλλά φαίνεται ότι ευνοεί μάλλον το θερμό κλίμα. Α, το θερμό έτσι, κλίμα. Αυτό έτσι φαίνεται από τις μελέτες. Είναι πιο φιλικό με το θερμό κλίμα, δηλαδή. Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Φθινόπωρο και καλοκαίρι έχουν περισσότερα κόσματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα τώρα να συζητήσουμε για την παιδική αλλοπαικία. Ποια τα αίτια της παιδικής αλλοπαικίας? Λοιπόν, όπως και την παιδική αλλοπαικία, έτσι στις ενήλικες, τα αίτια μπορεί να είναι είτε κάποιο αυτόνοσο νόσημα, πολύ σπάνια. Μπορεί να είναι μια γυροειδής αλλοπαικία, η οποία επίσης είναι αυτόνοση αιτία, πολύ συχνή τα παιδιά. Μπορεί να είναι η αιτία να είναι μύκητες, η οποία οι μύκητες ή λοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν μια μορφή αλλοπαικίας και αναλόγως του αιτίου, της κλινικής εικόνας, έχουμε και θεραπεία. Δηλαδή σε μια αυτόνοση αιτιολογία έχουμε μια άλλη κλινική εικόνα, σε μια γυροειδή αλλοπαικία έχουμε μια άλλη κλινική εικόνα, βλέπουμε τρεπούλες στο κεφάλι πολύ πολύ καθαρές, δηλαδή βλέπουμε ένα κενό να είναι να λάμπει, να μην έχει τίποτα. Ενώ μια αιτία που είναι, ας πούμε, μύχητες, τότε δεν έχουμε ένα καθαρό σημείο, απλά έχουμε εκεί να έχουμε χάσει μαλλιά και να έχουμε λίγο ξερά μαλλιά πάνω, να έχουμε λίγο να μην είναι τελείως λίγο. Υπάρχουν διάφορες μορφές αλλοπαικίας, γιατρέ? Βεβαίως. Είπαμε όπως μπορεί να είναι από αυτόνοση αιτιολογία γύρω στην αλλοπαικία και μπορεί να είναι από μύχητες. Εμείς οφείλουμε, ως όλες πάρει θεραπεία. Σε όλες υπάρχει θεραπεία. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα τι είναι καλύτερο να έχει κάνει ένα παιδί, να έχει γυροειδή αλλοπαιχία ή μυτησιακή. Ό,τι όμως η αιτιολογία και να είναι, θεραπεία υπάρχει. Θα πάνε στον γιατρό του, στον δερματολόγο και θα προτείνει η θεραπεία αυτή έτσι ώστε. Οφείλουμε να πάμε γρήγορα, διότι αν πάμε νωρίς στον γιατρό, τότε το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Θα έχουμε γρήγορη επανέκφυση τριχών, όπως λέμε. Αν τώρα το αφήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ μπορούμε να μπορεί να επηρεάσει και την ψυχολογία του παιδιού, κυρίως όταν αυτό εκδηλωθεί στη σχολική ηλικία. Επηρεάζει την ψυχή του παιδιού, γιατί μια αλλοπαιχία. Θα έχουν πέσει τα μαλάκια του, η εμφάνισή του. Βεβαίως. Επηρεάζει την ψυχή του υγεία και μια ψυχική υγεία επηρεάζει μια μορφή αλλοπαιχίας που είναι γύρω σε αλλοπαιχία που φαίνεται στο στρες να εκδηλώνεται πιο έντονα. Οπότε ούτως ή άλλως το στρες δεν το θέλουμε. Οι περισσότερες μορφές αλλοπαιχίας είναι επώδυνες και απειλητικές για τη ζωή του παιδιού?
για τη ζωή του παιδιού δεν είναι απειλητικές, αλλά θα πρέπει να κάνει θεραπεία διότι είναι επικίνδυνο να επεκταθεί. Και αν το αφήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι δύσκολη η θεραπεία ή αδύνατη. Δηλαδή, αν αφήσουμε μια γυροδιέλεπη εκεί στο έλεος του Θεού, έτσι, να το αφήσουμε στην τύχη του, ας πούμε, τότε είναι πολύ πιθανόν το παιδί, αν το αφήσουμε ένα-δύο χρόνια, μην μπορούμε να το ξαναβοηθήσουμε να βγάλει μαλλιά. Εάν το κάνουμε, αν κάνουμε γριοθεραπεία, είναι το πιθανότερο ότι το παιδί θα ξαναεπερεκτηθούν τρίχες και θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το ίδιο και στις μυκητιάσεις. Άμα είναι από αιτία ημιγητιάς, δηλαδή από κάποιο ζωάκι, όπως και ο κόσμος, γατάκι και γατούλες συνήθως. Το μικρό σπόρο μου κάνει, ας πούμε, είναι ο μικρός γαϊδισμός που κάνει συνήθως στην Ελλάδα τις ημιγητιάσεις του τριχωτού κεφαλής που κάνει φθαγενά στο κεφάλι. Στη Βόρεια Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική είναι το τόνσουρας, ένα άλλο μικρό γαϊδισμός. Στη Νότια Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι το μικρό σπόρο που κάνει από γατάκι και από σκυλάκια. Εάν λοιπόν είναι μια μικρή βλάβη, κάνουμε νωρίς θεραπεία, τότε καλύπτει το θέμα και δεν έχουμε θέμα. Αν το αφήσουμε μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή έχουν κάποια σπόρια, κάποιο μικροοργανισμό, αυτό μεταδίδεται. Και τότε μπορούμε να δούμε στο κεφάλι πολλά κενά. Κύριε Πιτροπάκη, ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που φαντάζομαι θα έχουν πάρα πολλές μανούλες που μας παρακολουθούν είναι σε ένα παιδί στο οποίο έχει χορηγηθεί η φαρμακευτική αγωγή. Μπορεί να πηγαίνει κανονικά στο σχολείο? Λοιπόν, σε όλες τις λοιμώξεις, είτε νεογενείς, δηλαδή έχει ένα ιό ξοκράκι, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο ιό, ή μία μυρμηγκιά. Είτε στις μικροβιακές λοιμώξεις, ας πούμε στο αφυλόκοκο, είτε στις μυκητιακές λοιμώξεις, έχει ένα μύκητο, ας πούμε, οφείλουμε καταρχήν να επισκεφτούμε τον γιατρό, να δούμε τι θέμα έχει. Ο γιατρός θα μας πει πότε το παιδί μπορεί να ξαναπάει στο σχολείο. Προφανέστατα δεν μπορεί να πάει ένα παιδί το οποίο είναι στη φάση της μεταδοτικότητας. Όταν λοιπόν ο γιατρός κρίνει ότι μετά από κάποιες μέρες θεραπεία δεν υπάρχει μεταδοτικότητα, τότε μπορεί να ξαναπάει στο σχολείο. Οφείλουμε να συμβουλευτούμε τον γιατρό, είναι αναλόγως της φάσης της κάθε νόσου που είναι. Εφόσον λαμβάνει θεραπεία και έχουν περάσει κάποιες ημέρες, τότε μπορεί να επιστρέψει. Ποια είναι μεταδοτικό το παιδί. Αυτό θα το πει κάθε φορά ο γιατρός. Γιατί αν έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει μια μονήρη πλάκα, ας πούμε, μυκητίαση στην πλάτη, και είναι με καλυμμένα ρούχα, ντυμένο και δεν φαίνεται αυτή η βλάβη, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως το παιδί έχει μυκητίαση στο τριχωτό κεφαλής, έχει τα χέρια και ακουμπάει παιδιά, αγκαλιάζει ένα παιδί, τότε είναι σχεδόν βέβαιο θα κολλήσει τα άλλα παιδιά. Το ίδιο ισχύει και με τις μυρμηγκές. Αν το παιδί έχει 20 μυρμηγκές στα δάχτυλα, μεταδίδεται εύκολα λοιπόν. Βέβαια, όλες αυτές είναι μεταδεδόμενες λοιμώξεις, ιογενείς, μικροβιακές, μυτησιακές. Οπότε οφείλουμε να τις θεραπεύσουμε και να επιστρέψουμε στα καθήκοντά μας. Όχι μόνο τα παιδιά, και οι ενήλικες. Και οι γονείς δηλαδή, μπορεί να είναι και οι γονείς, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί γονείς. Οπότε, καλό να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, τον δραματολόγο τους, να δει σε ποια φάση είναι η νόσος, να τη θεραπεύσουν και θα σας πει το χρονικό διάστημα το οποίο επιτρέπεται να πάει μετά. Έτσι ώστε να μην έχουμε τη διασπορά των λοιμώξεων. Πόσο διάστημα περίπου διαρκεί η φαρμακευτική αγωγή? Αναλόγως για την το κάθε νόσημα. Η μυκητιάση, ας πούμε, του τριχωτού κεφαλής είναι, αν θέλετε, το μόνο νόσημα το οποίο θέλει αποκλειστικά και υποχρεωτικά θέλει και συστηματική θεραπεία και χάπια. Ή σιροπάτια το παιδί. Δηλαδή, συστηματική θεραπεία. Θεωρούμε ή σιρόπια ή χάπια. Πόσιμο λοιπόν. Υποχρεωτικό θέλει η μυκητιάση του τριχωτού κεφαλής. Άλλες μυκητιάσεις δέρματος μπορεί να μην χρειαστούν συστηματική θεραπεία, μόνο με τοπικές θεραπείες. Το παιδικό δέρμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε πάρα πολλές λοιμώξεις, οι οποίες μπορεί να είναι ιογενείς, μπορεί να είναι μικροβιακές, μπορεί να είναι μυκητιακές. Οπότε το παιδί, το ανθρώπινο δέρμα πρέπει να το προστατεύουμε. Υπάρχουν τρόποι να προστατεύουμε το ανθρώπινο δέρμα. Απαιτείται καλή υγιεινή, ειδικά το καλοκαίρι, όπου έχουμε ένα σωρό λοιμώξεις, οι οποίες μπορεί να προσβάλλουν ένα παιδί από μύκητες, από μικρόβια, από ιούς. Οπότε, καλή υγιεινή. Όταν δούμε κάποιο εξάνθημα το οποίο μας φαίνεται πολύ παράξενο στο ανθρώπινο δέρμα, τότε οφείλουμε να πάμε στον ειδικό γιατρό, τον δερματολόγο, ο οποίος θα μας δώσει την κατάλληλη θεραπεία, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει η υγεία του παιδιού μας. Άρα, κύριε Πιτροπάκη, με τα όσα σημαντικά μας είπατε μέχρι τώρα, από ό,τι κατάλαβα, το Α και το Μ είναι οι κανόνες υγιεινής. Πολύ σωστά. Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, θέλω να σας ενημερώσω για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία θα μας συντροφεύει σε κάθε εκπομπή. Στόχοι μας μέσω αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι να αφυπνίσουμε τη φαντασία σας αλλά και να υλοποιήσουμε μια ολιγόλεπτη κατάδυση στη γνώση. Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν έχει τον τίτλο Πρόσωπα και αναφέρεται αμιγώς στους ενήλικες, στους μεσήλικες, βασικά σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Μπορείτε να συμμετέχετε όλοι. Σε κάθε επεισόδιο θα σας δίνουμε τον αφορισμό ή το απόφθεγμα ενός μεγάλου Έλληνα, το οποίο όμως απόφθεγμα θα είναι ανολοκλήρωτο και θα περιμένουμε από εσάς να μας δώσετε με δικά σας λόγια το δικό σας τέλος.
Σήμερα, για παράδειγμα, όπως βλέπετε στην οθόνη σας, σας δίνουμε το μεγάλο αφορισμό του Ιπποκράτη. Τόσο ο ύπνος, όσο και η αγρυπνία, αν ξεπερνούν το μέτρο, σημαίνουν. Σκεφτείτε, φανταστείτε, ανατρέξτε σε κάποιο από τα βιβλία σας και στείλτε μας τη δική σας απάντηση. Όλες τις απαντήσεις σας θα τις μοιραζόμαστε στα social media της εκπομπής με το κοινό που μας παρακολουθεί. Όταν ολοκληρωθούν όλα τα επεισόδια της εκπομπής μας, μια κριτική επιτροπή, η οποία έχει ήδη εκλεχθεί από ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, θα συλλέξει τις 100 ποιητικότερες, λογοτεχνικότερες και πιο εφάνταστες απαντήσεις σας και σε συνεργασία με τη Γραφοτεχνική Κρήτης θα δημιουργήσει αποκλειστικά για εσάς ένα e-book το οποίο θα στείλουμε στο σπίτι σας. Η δεύτερη κατηγορία έχει τίτλο «Τέχνες και γράμματα», όμως αφορά αμοιβώς τα παιδιά, στους μικρούς μας ήρωες και τις μικρές μας ηρωίδες. Στόχος μας είναι μέσω μιας εμπειρικής πρακτικής να γίνουμε εμπνευστές των παιδιών και σε κάθε επεισόδιο να μας στέλνουν τα δικά τους έργα έκφρασης. Σε αυτό το επεισόδιο, για παράδειγμα, θα τους δώσουμε δύο χρήσιμες πληροφορίες. Η πρώτη πληροφορία που θα δώσουμε σήμερα για τα παιδιά είναι ένας σπουδαίος πίνακας του μεγάλου Ιταλού της Αναγέννησης, Giuseppe Arcibolto, ο οποίος έχει τίτλο «Ο βιβλιοθηκάριος» και τον οποίο φιλοτέχνησε εμπνευσμένος από το βιβλίο. Η δεύτερη πληροφορία που θα σας δώσουμε για σήμερα αφορά τον πάπυρο. Φαντάζομαι πως οι περισσότεροι και οι περισσότερες που μας παρακολουθείτε γνωρίζετε τι είναι ο πάπυρος. Η πρώτη γραφική ύλη που εφήβραν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Πόσοι όμως από εσάς και πόσες από εσάς γνωρίζετε ότι ο πάπυρος είναι υδρόβιο φυτό? Από το υδρόβιο αυτό φυτό πήρε το όνομά της και η παπυρολογία, η επιστήμη η οποία ασχολείται με τα γραμμένα σε πάπυρους αρχαία κείμενα. Θέλω τώρα από όλα τα παιδιά που μας παρακολουθούν, ναι, από εσάς μικροί μου ήρωες και μικρές μου ηρωίδες, να συνεργαστείτε με τη μαμά, τον μπαμπά, τα αδέρφια σας, τη γιαγιά, τον παππού, να ψάξετε στις κασετίνες σας, στα συρτάρια σας, να βρείτε χαρτόνια, κυρομπογιές, λαδομπογιές, πινέλα και να φιλοτεχνίσετε αποκλειστικά για εμάς ένα έργο έκφρασης που να έχει σχέση με το βιβλίο. Ένα artist book, όπως για παράδειγμα η Οδύσσια Χάρτες 1 του γνωστού Έλληνα εικαστικού Μάρκου Καμπάνη. Όλα τα έργα έκφρασης τα οποία θα φιλοτεχνίσετε αποκλειστικά για εμάς θα τα μοιραζόμαστε μαζί σας στα social media της εκπομπής. Όμως προσέξτε, τα 15 παιδάκια που θα προλάβετε πρώτα να μας στείλετε τα έργα έκφρασής σας θα λάβετε ένα εναλλακτικό και εκπαιδευτικό παιχνίδι από το κατάστημα Παιχνιδόσπιτο που βρίσκεται στη 1821 στο κέντρο του Ηρακλείου. Ελπίζω να μην παρακολουθείτε ακόμα και να έχετε ξεκινήσει ήδη τη δράση. Κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ αγγίξαμε το τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Lito's Beach Hotel εδώ στη Χερσόνησο, το οποίο μας φιλοξενεί, και φυσικά σε εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά. Εύχομαι και ελπίζω να χαμογελάτε άφοβα. Και όπως είπε ο μεγάλος οικουμενικός μας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης, να κοιτάτε το φόβο κατάματα. Και τότε ο φόβος θα σηκωθεί και θα φύγει.